Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ, ζωντανά, στην τηλεόραση του Άστρα και στην εκπομπή Συμβαίνει Τώρα για τη δική σας αναλυτική ενημέρωση. Και αυτό το μεσημέρι, Τρίτη σήμερα, 12 Δεκεμβρίου, μαζί θα δούμε και θα παρακολουθήσουμε και θα σχολιάσουμε όλα τα θέματα που κυριαρχούν στην επικαιρότητα. Πάμε να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως και καταρχάς να παρακολουθήσουμε μαζί τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων της ημέρας. Στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Γεωργία Αδηλίνη, τόσο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Οικονόμου, όσο και αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, κατέθεσαν φάκελο με περίπου 200 ονόματα σκληρών χούλιγκανς που δραστηριοποιούνται σε όλες τις ομάδες και σε πανελλαδική κλίμακα. Ο κατάλογος των ατόμων αυτών αφορά όλα τα χρώματα και όλη την επικράτεια, δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι στο φάκελο που παραδόθηκε στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου περιλαμβάνονται πολλά περιστατικά οπαδικής και όχι μόνο βίας που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια. Επίσης, προσκομίστηκαν στοιχεία για τη δράση πολλών προσώπων και όχι μόνο για την τελευταία χρονιά, αλλά σε βάθος χρόνου έως και το 2007. Την αίσθηση ότι ο 18χρονος που έχει συλληφθεί για τον βαρύτατο τραυματισμό του αστυνομικού στου Ρέντι με ναυτική φωτοβολίδα γνωρίζει τον καθοδηγητή, το πρόσωπο δηλαδή που του έδωσε τη φωτοβολίδα, αλλά δεν το λέει γιατί φοβάται, μετέφερε σήμερα το πρωί ο δικηγόρος του Απόστολος Λίτρας. Παράλληλα, ο κύριος Λίτρας υποστήριξε ότι δεν ήταν ευθεία η βολή της ναυτικής φωτοβολίδας, αλλά η φωτοβολίδα χτύπησε μπροστά του επειδή δεν ήξερε να τη ρίξει. Έχει εξωστρακιστεί. Είναι τελείως διαφορετικό το ότι σημαδεύω έναν αστυνομικό από το ότι βρίσκει φωτοβολίδα στο έδαφος και μετά πάει στον αστυνομικό, ανέφερε ο δικηγόρος του χαρακτηριστικά. Νωρίτερα η μητέρα του 18χρονου υποστήριξε την άποψη ότι τον νεαρό που συνελήφθη για τη ρήψη της ναυτικής φωτοβολίδας, από την οποία τραυματίστηκε βαρύτατο αστυνομικός, του την έδωσαν οι μεγάλοι για να σώσουν το τομάρι τους για να μην πάνε μέσα. Το παιδί μου ούτε παραβατικό ήταν, ούτε χούλιγκαν, ούτε οργανωμένος οπαδός, ανέφερε η μητέρα χαρακτηριστικά. Αφού διέψευσε ότι τα ρούχα του νεαρού πλήθηκαν το επίμαχο βράδυ όταν επέστρεψε σπίτι του, η μητέρα του είπε ότι δεν είμαστε εγκληματίες, είμαστε απλοί άνθρωποι. Μέχρι να μάθουμε ποιος τα έχει κάνει, παρακαλάμε να γίνει καλά ο αστυνομικός, ο οποίος νοσηλεύεται. Οργή και αγανάκτηση προκάλεσε στους Έλληνες της Χιμάρας η απόφαση του Αλβανικού Ειδικού Δικαστηρίου να μην δώσει άδεια ορκωμοσίας στον εκλεγμένο δήμαρχο Φρέντι Μπελέρη. Δεκάδες ομογενείς που συγκεντρώθηκαν χθες το βράδυ, αναμένοντας την απόφαση του δικαστηρίου, φώναξαν ντροπή σας, έχουμε δικτατορία, μόλις έγινε γνωστή η απόφαση. Ενώ ο ίδιος ο Φρέντι Μπελέρης, που παραμένει προφυλακισμένος, ανέφερε ότι η Έντι Ράμα και η σπήρα του ευτελίζουν τη διαδικασία και προκαταβάλουν τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Το δικαστήριο Τυράννων αποφάσισε ειδικότερα ότι δεν θα δώσει άδεια ορκωμοσίας στον εκλεγμένο δήμαρχο Χιμάρας, δίνοντας το δικαίωμα να κάνει μέσα σε 15 ημέρες έφεση κατά της απόφασης. Με πάνω από 20 μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία από το δεύτερο κόμμα που είναι το ΠΑΣΟΚ, όπως προκύπτει από την έρευνα της MRB για το Δεκέμβριο. Στην τρίτη θέση είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στην τέταρτη θέση. Οι απώλειες του ΣΥΡΙΖΑ κατευθύνονται στα όμορα ιδεολογικά κόμματα και κυρίως στο ΠΑΣΟΚ και στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Στην πέμπτη θέση βρίσκεται το Κόμμα της Ελληνικής Λύσης και ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας, οι Σπαρτιάτες και η Νίκη. Η πρωτοβουλία των βουλευτών και στελεχών που αποχώρησαν από το ΣΥΡΙΖΑ ως Νέα Αριστερά συγκεντρώνει στην πρόθεση ψήφου 2,1%, 2,5% στην αναγωγή των αποτελεσμάτων χωρίς την αδιευκρίνιστη ψήφο. Εδώ τώρα να δούμε ακόμη πιο αναλυτικά την επικαιρότητα και πώς αυτή διαμορφώνεται και σε ολόκληρη τη χώρα και φυσικά ειδικότερα στη Θεσσαλία. Καλωσορίζουμε εδώ μαζί μας και την Ιωάννα Μπουροπούλου και τον Βασίλη Μπαντίδη. Καλό απόγευμα και στους δύο. Καλησπέρα. Συνεχίζει να κυριαρχεί το θέμα
των σκληρών ομάδων χούλιγκανς πια. Αυτό προκύπτει, Βασίλη, Ιωάννα, όσο η έρευνα προχωρά μετά τον σοβαρότατο τραυματισμό του αστυνομικού. Και σήμερα, Βασίλη, είχαμε αυτό που προαναγγέλθηκε ήδη από χθες από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ακριβώς. Ότι δηλαδή δύο αρμόδιοι υπουργοί θα μεταβούν στην εισαγγελία του Άριου Πάγου και θα καταθέσουν φάκελο με στοιχεία. Ναι. Είναι το θέμα το οποίο έχουμε αναδείξει πολλές φορές και είναι ένα αίτημα και της κοινωνίας, εάν θέλετε, που ίσως τώρα να πρέπει να υπάρχει προσδοκία και η ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα αρχίσει αυτή η περιβόητη εξυγίανση σε αυτόν τον τομέα σε ό,τι αφορά το χουλιγκανισμό. Είναι ένα πάγιο αίτημα για να μπορούν, όπως τονίσαμε και χθες, οι οικογένειες να πηγαίνουν να παρακολουθούν αγώνες και να μην έρχονται αντιμέτωποι με καταστάσεις πολύ άσχημες και με τη μετατροπή αγωνιστικών χώρων σε εμπόλεμες ζώνες. Νομίζω ότι αυτό είναι το κυρίαρχο. Τώρα, να σημειώσουμε βεβαίως ότι τα στοιχεία τα οποία έχουν καταθέσει στην εισαγγελία οι δύο υπουργοί είναι πολύ σημαντικά και βεβαίως, σύμφωνα με τους αρμόδιους υπουργούς, αφορούν και άλλες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα ξυλοδαρμούς διαιτητών ή απόπειρες οι οποίες στο παρελθόν μπορεί να είχαν συντελεστεί. Είναι, θα λέγαμε, στοιχεία τα οποία αναδεικνύουν πάρα πολύ σημαντικές και σοβαρές υποθέσεις σε αυτό το επίπεδο, όπως επισήμανε χαρακτηριστικά και ο κύριος Βουρούτσης στη συνάντηση αυτή που υπήρξε με την κυρία Δημήτρη. Είναι όμως ένα ερώτημα, Βασίλη. Mm. Πού ήταν τόσο καιρό αυτά τα στοιχεία? Δηλαδή, ναι. Δεν είναι στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί τις τελευταίες ημέρες μετά τα σοβαρότατα επεισόδια στο Ρέντι. Εδώ μιλάμε για ένα φάκελο που περιλαμβάνει, όπως είπαν και οι αρμόδιοι υπουργοί και σύμφωνα με τις δηλώσεις τους, περιλαμβάνει συγκεκριμένα περιστατικά. Περιλαμβάνει περιστατικά οπαδικής βίας στη διάρκεια των τελευταίων... Πηγαίνουν και πίσω στο παρελθόν οι υποθέσεις. Μέχρι και το 2007, όπως είπανε, και περιλαμβάνει αυτός ο κατάλογος πάνω από 200 ονόματα γνωστών, κατά κάποιο τρόπο, hooligans. Ναι, δηλαδή γιατί κάθε φορά πρέπει να περιμένουμε και να δούμε ένα νεαρό άνθρωπο ή όποιας ηλικίας, σε βάση περιπτώσει, είτε είναι αστυνομικός, είτε είναι φύλαθλος, είτε είναι διαιτητής, είτε οτιδήποτε. Γιατί πρέπει να περιμένουμε να φτάνουμε στα άκρα για να αξιοποιούνται αυτά τα στοιχεία και να λαμβάνονται αντίστοιχες αποφάσεις. Ακριβώς είναι το ερώτημα το οποίο και εμείς στο πλαίσιο του ρεπορτάζ έχουμε θέσει, αλλά επαναλαμβάνω και η ίδια η κοινωνία μετά και τα συγκλονιστικά που συνέβησαν στο Ρέντι με τον αστυνομικό, αλλά και τις περιπτώσεις που τους τελευταίους μήνες είδαμε, τα όσα σοκαριστικά έχουν συμβεί και με οπαδούς που έχασαν τη ζωή τους. Ακριβώς είναι ένα θέμα το οποίο θα έπρεπε να έχει μπει σε μια τροχιά, θα λέγαμε, για να επιληθεί εδώ και πολύ καιρό, αλλά δυστυχώς αυτό έχει καθυστερήσει με αποτέλεσμα να απλανάται αυτό το ερώτημα πάνω από την ελληνική κοινωνία εδώ και πολύ καιρό, για ποιο λόγο δεν έχει τρέξει όλη αυτή η διαδικασία. Πάντως, όπως είπαμε και τόνισαν οι δύο υπουργοί, πρόκειται για υποθέσεις σε αυτόν τον ογκοδέστατο φάκελο που κατέθεσαν με τα αρχαία υποθέσεων από το παρελθόν, που πηγαίνει πολύ πίσω σε περιπτώσεις που έχουν να κάνουν με οπαδική βία αρκετά χρόνια πίσω. Και τώρα ελπίζουμε, βεβαίως, όπως είπα, είναι η ελπίδα και η προσδοκία και από την ελληνική κοινωνία να τρέξουν οι διαδικασίες αυτές για να μπορέσουμε τουλάχιστον να δούμε φως στο τούνελ. Ας είναι επιτέλους τώρα, έστω και τώρα, ας είναι αυτή η αρχή να αρχίσει να ξετυλίγεται το κουβάρι. Αλλά πραγματικά όλοι περιμένουν να πέσουν κεφάλια. Έτσι, για να το πω, όπως μας το μεταφέρουν. Και το θέμα είναι ότι πρέπει. Όπως το σχολιάζει ο καθένας. Να φτάσει έρευνα σε βάθος. Ναι. Διότι όταν ακούς και βλέπεις τα στοιχεία του ρεπορτάζ να βρίσκονται μπροστά μας, δηλαδή τις καταγγελίες που υπάρχουν, βεβαίως σε αυτό το μήκος σχήματος και ο δικηγόρος του 18χρονου, αλλά και η μητέρα του, που τόνισαν χαρακτηριστικά ότι το παιδί ήταν αυτό το οποίο πήρε στα χέρια του τη φωτοβολίδα από κάποιους οι οποίοι ήθελαν να τον μπλέξουν για να γλιτώσουν οι ίδιοι. Το είχαν οργανώσει, ακριβώς, το είχαν σχεδιάσει. Εκεί θα πρέπει επιτέλους να πέσει άπλετο φως. Ποιοι είναι οι ενορχιστρωτές, ποιοι μπορεί να είναι πίσω από αυτούς και για ποιο λόγο συντηρούνται αυτές οι καταστάσεις στην Ελλάδα. Είναι αυτό που έλεγε. Με ανθρώπους που αποτελούν οργανωμένους στρατούς στην κυριολεξία, διότι έχουμε καταγγελίες μέσα σε αυτά τα στοιχεία που κατέθεσαν οι δύο υπουργοί για ανθρώπους που εμπλέκονται με τα κυκλώματα της νύχτας, όπως είπαμε, για ξυλοδαρμούς επιπλέον διαιτητών, εκτός από τις 200 αυτές περιπτώσεις και τα στοιχεία, με εκβιασμούς επίσης, με εμπόριο ναρκωτικών, με το οργανωμένο έγκλημα. Αντιλαμβάνεστε τη σοβαρότητα της κατάστασης που χτυπά καμπανάκι για την ίδια την ελληνική κοινωνία και τα παιδιά των ελληνικών οικογενειών, όπως για παράδειγμα τώρα με το 18χρονο. Νομίζω ότι είναι πολύ σοβαρό
με πολύ μεγάλες διαστάσεις το θέμα και για την ίδια την ελληνική κοινωνία. Ιωάννη. Πάντως να πούμε ότι σε αυτό το σημείο, επειδή σηκώθηκαν και αντιδράσεις σχετικά με το τι κάνουν οι ίδιες οι ομάδες όσον αφορά τους χούλιγκαν, ναι. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, σήμερα σε τηλεοπτική του συνέντευξη τόνισε ότι θα πρέπει και οι ΠΑΕ να πάρουν και οι αντίστοιχες ΚΑΕ να πάρουν τα αντίστοιχα μέτρα για τους φιλάθλους τους, τι επιτρέπουν να μπαίνουν μέσα στο γήπεδο και όπως ανέφερε και ο κύριος Διχτάς, να απαγορεύεται εν πάση περιπτώσει σε κάποιους συγκεκριμένους χούλιγκαν που επανειλημμένα πραγματοποιούν επεισόδια, να απαγορεύεται η είσοδο στα γήπεδα. Μία, το συλλαμβάνει δεύτερη και αστυνομική τώρα, έτσι. Στα πρώτα επεισόδια, στα δεύτερα επεισόδια, ξανά προσαγωγές, ξανά συλλήψεις ενώπιον της δικαιοσύνης, πάλι ελεύθερη, πίσω στα γήπεδα, ξανά επεισόδια. Και επίσης. Και οι αστυνομικοί αυτό το φαύλο κύκλο παρακολουθούν, ναι, διαρκώς. Πάρα πολύ σημαντικό, μια επιπλέον παράμετρο σε αυτό που μόλις θίξατε, είναι ότι είχαμε δει με τον φιλάθλο της ΑΕΚ, ο οποίος έχασε τη ζωή του το καλοκαίρι έξω από το γήπεδο στη Φιλαδέλφια. Υπήρξε πραγματικά μια κατάσταση απερίγραπτη. Με χούλιγκανς που ήρθαν από το εξωτερικό, ναι, έκαναν μια ολόκληρη διαδρομή, εξοπλισμένοι, με αντικείμενα τα οποία, για τα οποία ακούς και σου έρχεται στο μυαλό γκανγκστερική ταινία, για παράδειγμα, του Hollywood. Και ήρθαν για αυτό το σκοπό. Ναι. Κάνανε ολόκληρο δηλαδή, ταξίδι συντονίστηκαν. Μπήκαν, έφτασαν από τα σύνορα μέχρι την Αθήνα, αλλά και όχι μόνο σε αυτή την περίπτωση και γενικότερα ακριβώς ομάδες χούλιγκαν που είναι συνδεδεμένες, όπως αποδεικνύεται από τα στοιχεία των δύο υπουργών με το οργανωμένο έγκλημα, κουβαλάνε πάνω τους και εγώ δεν ξέρω τι. Ναι. Έχουν σίγουρα ένα βεβαρημένο παρελθόν, όταν ακούμε ότι έχουν παρατεθεί τα στοιχεία για οργανωμένο έγκλημα, εδώ θα πρέπει η έρευνα να πάει σε βάθος. Έτσι. Για να μπορούμε να μιλάμε για επί της ουσίας για πάταξη του φαινομένου. Το ίδιο ταξίδι έτσι με όλα αυτά τα πολεμοφόδια να ακριβώς το κάνουν αυτό για κάποια άλλη χώρα. Για να τους βλέπαμε. Λοιπόν, έχουμε το ρεπορτάζ και πάμε να το παρακολουθήσουμε σε αυτό το σημείο σχετικά με τη λίστα των 200 και πλέον ονομάτων σκληρών χούλιγκανς που παραδόθηκαν σήμερα στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Φάκελο με κατάλογο με περίπου 200 ονόματα σκληρών χούλιγκαν σε πανελλαδική κλίμακα προσκόμισαν στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου οι Υπουργοί Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Οικονόμου και ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης μετά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για την οπαδική βία. Όπως τόνισαν οι δύο υπουργοί, ο κατάλογος που κατατέθηκε στον Άριο Πάγο αφορά όλα τα χρώματα και όλη την επικράτεια και περιλαμβάνονται πολλά περιστατικά οπαδικής και όχι μόνο βίας που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα όμως προσκομίστηκαν στοιχεία που αφορούν στη δράση πολλών προσώπων, όχι μόνο για την τελευταία χρόνια αλλά και σε βάθος χρόνου. Υπάρχουν πρόσωπα, τόνισε ο κ. Βρούτσης, που εμπλέκονται σε πολλές υποθέσεις και σε βάθος χρόνου, δηλαδή που φτάνουν ακόμη έως την εποχή της δολοφονίας του Φιλόπουλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα στοιχεία που προσκομίστηκαν αφορούν και εγκληματικές δραστηριότητες των εμπλεκομένων προσώπων και με το κοινό ποινικό έγκλημα, όπως εκβιασμοί, ναρκωτικά προστασία. Επίσης, εμπριστικά πρωτοσέλιδα και δημοσιεύματα αθλητικών εφημερίδων, αναρτήσεις και προφίλ, ανακοινώσεις ομάδων, διαδικτυακές συζητήσεις που σχετίζονται με την οπαδική βία και εμπεριέχονται στους φακέλους που κατέθεσαν στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργιάδη Λίνη. Ειδικότερα, ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βούρτσης πρόσθεσε ότι επίσης περιλαμβάνονται στο φάκελο που παραδόθηκε στις εισαγγελικές αρχές και καταγγελίες για ξυλοδραμούς διαιτητών και δημοσιογράφων που έχουν καταγγελθεί κατά καιρούς από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αθλητικού Τύπου. Η κυβέρνηση επιδιώκει η δικαιοσύνη να αντιμετωπίσει τις έρευνες για τα φαινόμενα βίας και διαφθοράς στον αθλητισμό, όπως είχε αντιμετωπίσει τη Χρυσή Αυγή το 2013, όταν ο τότε Υπουργός Δημόσιας Τάξης Νίκος Δένδιας είχε πακετάρει τα στοιχεία και τα είχε διαβιβάσει στον Άριο Πάγο, για να υπάρξει στη συνέχεια ενοποίηση των δικογραφιών που αφορούσαν στα μέλη της νεοναζιστικής οργάνωσης. Θα σχολιάσουμε ακόμη περισσότερα και θα δούμε ακόμη πιο πολλά στη συνέχεια της σημερινής εκπομπής σχετικά με αυτό το μεγάλο ζήτημα της οπαδικής βίας. Τώρα πάμε στα της Θεσσαλίας. Βασίλη, καταρχάς, να δούμε για ποιο λόγο σήμερα ασύστηκαν τα τζάμια παντού στο Βόλο και όχι μόνο, ένας πολύ δυνατός κρότος τράνταξε τους πάντες. Τι ήταν ακριβώς τελικά? Ακριβώς, και να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο ότι μετά τα όσα ζήσαμε το καλοκαίρι στην περιοχή μας με τις εκρήξεις που σημειώθηκαν και είναι ακούστηκαν και κοντά, που να το από την 111, τότε καταλαβαίνει κανείς ότι κάθε Ιωάννα, φορά εδώ υπάρχει φόβος και ανησυχία. Βέβαια να πούμε ότι σε αυτή την περίπτωση καμία σχέση δεν έχει αυτό με τα όσα συνέβησαν το καλοκαίρι, να το διευκρινίσουμε αυτό για να είμαστε ξεκάθαροι. Τώρα, όπως σωστά είπες λίγο πριν τις 10 το πρωί, συγκεκριμένα εμείς ήμασταν σε ρεπορτάζ στο τρενάκι του αστικού κτέλ εκείνη την ώρα και ακούσαμε τον εκοφαντικό θόρυβο. Ναι. Είχαμε τεράστια αναστάτωση που προκλήθηκε στην πόλη.
όταν δυνατοί ήχοι που παρέπεμπαν σε έκρηξη ακούστηκαν σε ολόκληρο το πολεοδομικό συγκρότημα και όχι μόνο και πιο μακριά. Από το κέντρο της πόλης λοιπόν μέχρι τη Νέα Ιωνία αλλά και άλλα σημεία κάτοικοι και εργαζόμενοι άκουσαν τον δυνατό ήχο. Μάλιστα δεχθήκαμε τηλεφωνήματα και από συγγενείς και από φίλους οι οποίοι μας πήραν και μας είπαν το ακούσατε, τι έχει συμβεί, κάτι. Και την ίδια στιγμή ένιωσαν τα τζάμια και τους στίχους να σύονται όπως σωστά το έθεσες. Mm-hmm. Σύμφωνα με τα όσα πληροφορηθήκαμε, ο ήχος οφείλονταν σε ενδεχόμενη έκρηξη που πραγματοποιήθηκε σε σημείο βολής. Ωστόσο σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση, προήλθε από φουρνέλο σε λατομείο, πιθανότατα στην περιοχή του Σαρακινού. Άραστε. Δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση, να σημειώσουμε. Ωστόσο, μάλλον είναι, εκεί αποδίδεται. Ναι. Και βεβαίως καταλαβαίνετε τι έγινε και στα μέσα δικτύωσης ναι. από κόσμο που προσπαθούσε να βρει την αιτία που ακούστηκε ο κοφαντικός θόρυβος. Και μπορεί να μην έχουμε και επίσημη επιβεβαίωση και μπορεί να μην γνωρίσουμε και ολιστικά το τι ακριβώς έγινε. Τέλος πάντων, αφού όλα είναι καλά. Παρουσιάζουμε και εμείς εδώ ακριβώς, με τις πληροφορίες. Δεν υπήρξε κάτι το οποίο πρέπει να μας ανησυχεί. Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα πάμε στη Λάρισα, Ιωάννα. Εκεί έχουμε ένα ευρύ κάλεσμα για συλλαλητήριο. Ένα συλλαλητήριο που θα αναδείξει τα προβλήματα συνολικά που έχουν απομείνει πίσω και με τα οποία συνεχίζουν και παλεύουν σε ολόκληρη τη Θεσσαλία οι πλημμυροπαθείς. Ακριβώς, ένα μεγάλο συλλαλητήριο θα διοργανωθεί το Σάββατο το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία της Λάρισας και σήμερα πραγματοποιήθηκε συνέντευξη τύπου στο εργατικό κέντρο της πόλης, το οποίο διοργανώνει μάλιστα και αυτό το συλλαλητήριο mm-hmm. και απευθύνει κάλεσμα σε όλους τους Θεσσαλούς πολίτες προκειμένου να δώσουν το παρόν και να διαμαρτυρηθούν για την κατάσταση που επικρατεί και με τις αποζημιώσεις και με τις αποκαταστάσεις και με διάφορα προβλήματα που έχουν προκύψει από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου και ακόμα δεν έχουν λυθεί. Να πούμε ότι το παρόν στη συνέντευξη τύπου έδωσε και ο επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης Θεσσαλίας, ο κύριος Τσιαπλές, ο οποίος είναι και πλημμυροπαθής από τους κατοίκους της Γιάννολης στη Λάρισα και είπε ότι τα προβλήματα εμένουν όσο και η οργή των πολιτών. Τρεις μήνες μετά και βλέπουν ότι ακόμα πολλά υπόγεια είναι πλημμυρισμένα, δεν έχουν γίνει απαντλήσεις, αλλά δεν έχουν γίνει και έργα. Πολλές οικογένειες είναι προσωρινά φιλοξενούμενες ακόμη, δεν μπορούν να επιστρέψουν στις κατοικίες τους. Πολλοί είναι ακόμη που λένε ότι δεν έχουν λάβει την επιδότηση ενοικίου για να μπορέσουν να πληρώσουν ένα καινούριο σπίτι το οποίο θα νοικιάσουν. Πολλοί είναι εκείνοι που λένε ότι ακόμη δεν έχουν λάβει την πρώτη πληρωμή δηλαδή που θα γινόταν και θα ήταν άμεση, είτε αφορά σε οικιακό εξοπλισμό, είτε σε άλλες περιπτώσεις αφορά σε επιχειρήσεις. Είναι πολλά. Εμείς αυτά καταγράφουμε καθημερινά μέσα από το ρεπορτάζ, ότι ακόμη καθυστερήσεις υπάρχουν, ταλαιπωρούν, υφίστανται και δεν συμβάλλουν στο οικογένειες και επιχειρήσεις να ξεκινήσουν και πάλι την κανονική τους ζωή και την κανονική τους λειτουργία αντίστοιχα. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ σε αυτό το σημείο και να παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις που έγιναν στο πλαίσιο της σημερινής συνέντευξης τύπου. Ευρύ κάλεσμα απευθύναν εκπρόσωποι φορέων ως τη Θεσσαλή να πλημμυρίσουν την κεντρική πλατεία της Λάρισας το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου στις 12 το μεσημέρι, ώστε να διατρανώσουν τα αιτήματά τους που αφορούν τόσο τις καταστροφές μετά τις πλημμύρες, όσο και την ευρύτερη οικονομική κατάσταση. Το πλαίσιο της κινητοποίησης που διοργανώνεται από το Εργατικό Κέντρο Λάρισας παρουσίασε ο πρόεδρος Γιάννης Κόκας. Θέλουμε όλοι εμείς να απευθύνουμε ένα πλατή, ένα μεγάλο κάλεσμα σε όλο τον απλό κόσμο της Θεσσαλίας, το λαό της, να δώσει τη δική του αποφασιστική απάντηση πλημμυρίζοντας την κεντρική πλατεία της πόλης μας το Σάββατο, το ερχόμενο Σάββατο στις 16 του Δεκέμβρη, στις 12 ώρα το μεσημέρι, στο μεγάλο πανθεσσαλικό συλλαλητήριο που οργανώνουμε όλοι εμείς. Ένα συλλαλητήριο που έχει στην αιχμή του την άμεση αποκατάσταση και την προστασία της ζωής μας στο 100% χωρίς εκπτώσεις, χωρίς αστερίσκους, χωρίς εξαιρέσεις, που έχει όμως το στόχαστρό του και όλα τα μεγάλα λαϊκά προβλήματα όπως είναι η ακρίβεια, το εισόδημα, η φορολογία και όλα αυτά. Ένα συλλαλητήριο, ακριβώς επειδή οργανώνεται και με αφορμή το νέο κρατικό προϋπολογισμό, που αυτό το Σαββατοκύριακο που θα πραγματοποιηθεί, ψηφίζεται αυτός ο προϋπολογισμός στη Βουλή. Στα προβλήματα δημόσιας υγείας μετά τις πλημμύρες, όπως και σε ευρύτερα ζητήματα που αφορούν τα φάρμακα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λάρισας, Θάνος Κουτσούκης. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα δημόσιας υγείας αυτή τη στιγμή στην περιοχή, ειδικά στη λίμνη της Κάρλας που υπάρχουν τα στάσιμα ύδατα. Ξέρετε πολύ καλά ότι παλιότερα είχε γίνει αποξήρανση και για λόγους ελαιονοσίας. Αυτή τη στιγμή
Το ζήτημα αυτό παραμένει. Υπάρχει μεγάλη ανάπτυξη κουνουπιών και θα το δούμε στη συνέχεια πάλι τους καλοκαιρινούς μήνες να μας απασχολεί. Και αυτό συνεπάγεται μολύνσεις και άλλες μολύνσεις που είχαμε. Δεν έχουν λυθεί τα προβλήματα με την υπάρκεια φαρμάκων, το οποίο ζητούσαμε. Ήταν ένα παροδικό μέτρο που είχαν λάβει με πρωτοβουλία ορισμένες εταιρείες για να καλύψουν λίγο την περιοχή της Λάρισας, της Θεσσαλίας γενικότερα, με μεγαλύτερες ποσότητες φαρμάκων. Αυτό έγινε για ένα πολύ μικροχρονικό διάστημα, συνεχίζει όμως να υπάρχει το πρόβλημα. Και άρα ζητάμε λίγο, όχι να μας κάνουν δώρο τίποτα, να βοηθήσουν στο να υπάρχει μεγαλύτερη επάρκεια στην περιοχή. Τα φάρμακα να έρχονται για να καλύπτουν τον κόσμο. Το παρόν αλλά και την κατάσταση που επικρατεί στην Καρδίτσα έδωσε και ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Καρδίτσας, Γιώργος Καπράνας. Ακόμα και σήμερα υπάρχουν εργαζόμενοι τρεις μήνες μετά που δεν έχουν πάρει τα χρήματά τους από την αναστολή. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό το φαινόμενο έχει δημιουργήσει μεγάλη κρίση. Και αν σκεφτείτε ότι ερχόμαστε από παρτεταμένες κρίσεις, από την κρίση των μνημονίων, την οικονομική κρίση, που ξέρετε τα αποτελέσματα καλά, έτσι και για τους μισθούς και για τις συντάξεις, δημιούργησε ανθρωπιστική κρίση. Ήρθαμε στην κρίση την υγειονομική, η οποία και αυτή ξέρετε τα αποτελέσματά της, και ήρθαμε και η κρίση της ακρίβειας. Από τη Λαϊκή Συσπήρωση Θεσσαλίας και τον επικεφαλής της παράταξης Τάσο Τσιαπλέ, υπενθυμίστηκε η οργή των πλημμυροπαθών, που εμένει ακόμη και τρεις μήνες μετά τις πλημμύρες. Είμαστε πολύ οργισμένοι όταν ακούμε από το στόμα κυβερνητικών, περιφερειακών και δημοτικών αρχόντων να ισχυρίζονται ότι είναι από την πρώτη στιγμή κοντά μας. Όχι κοντά μας δεν είναι, είναι απέναντί μας. Αν ερμηνεύουν αυτοί ότι είναι κοντά μας, το ότι έχουν εξαιρέσει τους μισούς και πλέον από την αποζημίωση ψίχουλα, είναι γελασμένοι ότι μπορούν να μας κοροϊδεύουν με αυτόν τον τρόπο. Είναι επίσης γελασμένοι αν θεωρούν ότι με τα 6.600 που είναι το maximum που έχουν δώσει, όταν οι ζημιές που έχουν υποστεί στα ισόγεια διαμερίσματα μπορούν να ξαναστήσουν το νοικοκυριό τους. Ας έρθουν να μείνουν αυτοί σε αυτά τα βρώμικα, τα γκρεμισμένα, τα κατεστραμμένα σπίτια, τα γεμάτα μούχλα. Ήδη πάρα πολλοί κάτοικοι των εργατικών κατοικιών που μέναν στα ισόγεια, λόγω οικονομικής αδυναμίας έχουν εγκαταλείψει πια τους οικισμούς. Όπως ανέφεραν εκπρόσωποι των πλημμυροπαθών, τα προβλήματα είναι πολλά και πρέπει να αποζημιωθούν στο 100% των ζημιών, αλλά και να γίνουν έργα θωράκισης στη Θεσσαλία. Ζούμε σε μία παρακμή. Η εικόνα που έχουν τα σπίτια μας, οι δρόμοι μας και οι γειτονιές μας είναι μία παρακμιακή εικόνα στη Λάρισα του 2023, σε μία πόλη που στο κέντρο της πόλης υπάρχει ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο και μία φάτνη και λαμπάκια στους κεντρικούς δρόμους. Εμείς δεν έχουμε καταλάβει ακόμη τίποτα σε αυτές τις γειτονιές. Εξακολουθούν και είναι σωροί τα σκουπίδια και τα μπάζα. Μας πνίγει όταν δεν βρέχει η σκόνη που έχει μείνει από το βούρκο που μας έπνιξε και όταν βρέχει μετατρέπεται όλο αυτό σε λάσπη. Ζήσαμε το εξής παράδοξο, το οποίο ενδεχομένως να μην έχει ξανασυμβεί στα χρονικά της πόλης αυτής. Δεν πλημμυρίσαμε από το ποτάμι με την έννοια ότι σπάσαν αναχώματα ή φράγματα. Όλα αυτά ήρθαν μέσα από τα σπίτια μας. Ήρθανε από τα σιφόνια των σπιτιών μας, από τις λεκάνες της τουαλέτας και από τα φρεάτια των δρόμων. Υπενθυμίζεται ότι το συλλαλητήριο έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία της Λάρισας. Μάλιστα, τώρα συνεχίζοντας Ιωάννα, να πούμε ότι έχουμε και άλλο κάλεσμα για κινητοποίηση. Σήμερα έχουμε Τρίτη, για αύριο Τετάρτη. Έχουν δώσει το ραντεβού της διαμαρτυρίας η παραγωγή τώρα αυτή τη φορά. Είναι αυτό που λέγαμε και από χθες, ότι οι παραγωγοί σε ολόκληρη τη Θεσσαλία συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις μετά και την σύσκεψη που είχαν την Κυριακή στη Νίκη από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, ώστε να συνεχίσουν πανελλαδικές κινητοποιήσεις. Έτσι λοιπόν, αύριο αγροτικοί, σύλλογοι και ομοσπονδίες σε ολόκληρη τη Θεσσαλία και στη Λάρισα και στον Πλατήκαμπο και στο Βόλο αλλά και στην Καρδίτσα θα πραγματοποιήσουν κινητοποιήσεις με τα τρακτέρ, με τα οχήματά τους στο κέντρο της πόλης αλλά και στα χωριά, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την κατάσταση που επικρατεί ακόμα και σήμερα στα κτήματά τους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση κυρίως στις παρακάρλιες περιοχές, που πολλοί αγρότες έχουν ακόμα τα κτήματά τους βυθισμένα κάτω από το νερό. Να πούμε ότι έγινε σήμερα μια συνέντευξη τύπου όπου
ανακοινώθηκαν όλα τέλος πάντων τα αιτήματα των αγροτών, ενώ όπως συζητήθηκε είναι να στηριχθεί η πρόταση του νέου Περιφερειάρχη του κύριου Κουρέτα, ώστε να δημιουργηθεί μια σύραγγα που να βγάζει τα νερά στο Αιγαίο, ώστε να αποτραπούν παρόμοια φαινόμενα στο μέλλον και να προστατέψουν και οι ίδιοι τις περιουσίες τους. Πάμε να τους ακούσουμε. Αιτήματα για άμεσο σύγχρονο χρονοδιάγραμμα που να αφορά την αποκατάσταση των ζημιών στα πλημμυρισμένα χωράφια των παρακάλληλων περιοχών και την αποζημίωσή τους. Εξέφρασε η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας και η Επιτροπή Πλημμυροποθών Αγροτών σε συνέντευξη τύπου που παραχωρήθηκε σήμερα το πρωί σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης, μία ημέρα πριν τη μεγάλη διαμαρτυρία των αγροτών στο κόμβο του Πλατή Κάμπου. Αύριο θα βγούμε στον Πλατή Κάμπο και καλούμε όλους τους συναδέλφους μας αγρότες. Αυτούς που βρίσκονται τα χωράφια τους κάτω από το νερό, αυτούς που έχουν χάσει παραγωγή, αυτούς που και να καλλιεργήσουν δεν ξέρουν και αν θα καλλιεργήσουν του χρόνου, αυτούς που και για τα επόμενα χρόνια δεν θα καλλιεργήσουν αφού δεν θα έχουν χωράφια που είναι στο νερό, τους καλούμε να βγουν όλοι μαζικά στον κόβο Πλατή Κάμπου με το τρακτέρ, με την αποφασιστική μας συμμετοχή, με τη μαζική συμμετοχή, με τον ανυποχώρητο αγώνα που θα κάνουμε να διεκδικήσουμε λύσεις στα δίκαια αιτήματα επιβίωσης. Και είναι αιτήματα επιβίωσης που έχουν οι αγρότες της περιοχής των Παρακαρλίων, γιατί πραγματικά τα επόμενα χρόνια δεν θα υπάρχουν ούτε χωριά ούτε αγρότες, εάν δεν ληφθούν τα μέτρα με πρώτο αίτημα, το χρονοδιάγραμμα και έργα, τα οποία θα αποστραγγίσουν το νερό από την πρώην λίμνη Κάρλα. Εμείς ο Θεσσαλικός Κάμπος, ο έφορος Θεσσαλικός Κάμπος, θέλουμε να παραμείνει κάμπος και να μην γίνει λιμνοθάλασσα. Δεν θέλουμε να κάνουμε ιχθυοκαλλιέργειες, θέλουμε να παράγουμε τα προϊόντα που ξέρουμε και που παράγουμε και βεβαίως να υπάρχει και μέρημνα για την αναπλήρωση του συνδέματος για τα επόμενα χρόνια, γιατί δυστυχώς αυτή η δουλειά θα τραβήξει για χρόνια. Οι εκπρόσωποι των αγροτών κάνουν λόγο για ολιγορία των κυβερνητικών αποφάσεων και μη ξεκάθαρη κατεύθυνση των σχεδίων τους. Πρέπει, αν θέλουμε να κρατήσουμε τη Θεσσαλία, αν θέλουμε να κρατήσουμε την πόλη μας, δεν ζητάμε, ξέρουμε τι γίνεται. Ήρθε πρώτη φορά ο Ντάνιελ. Φτάνει όμως μέχρι εδώ. Σύσκεψη, στη σύσκεψη, τραπέζι. Ξανά τραπέζι, αυτά τελειώνουν. Κύριοι, έχουμε και επιστήμονες, έχουμε και ανθρώπους ειδικούς, φέραμε και τους Ολλανδούς, τους φέραμε όλους. Τι ζητάμε λοιπόν? Ένα, νερό. Πότε? Τέλος. Τότε. Χωράφια, έργα. Πότε? Τότε. Τέλος. Τι γίνεται? Αποζημιώσεις. Αυτά όλα πρέπει να τηθούν με χρονοδιάγραμμα. Να ξέρουμε τι κάνουμε, πώς βαδίζουμε. Αυτό είναι λοιπόν που όλοι εμείς αύριο και ιδιαίτερα τα νέα παιδιά μας οδηγούν στον Πλατή Κάμπο και να είστε σίγουροι ότι η μεγαλύτερη γιορτή θα γίνει εκεί και τις γιορτές εκεί θα τις περάσουμε. Γιατί είναι καλύτερα να περάσουμε τις γιορτές εκεί και να ζήσουμε στα χωριά και να παράγουμε παρά να περάσουμε μια χρονιά γιορτές σε τραπέζι και δεξιώσεις και μετά να χαθούμε όλοι μας. Οι αγρότες στην ουσία ζητούν να στηριχθεί η πρόταση του νέου Περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα, ώστε να δημιουργηθεί σύραγγα προς το Αιγαίο και να αποτραπούν παρόμοια φαινόμενα στο μέλλον. Ωστόσο, αυτό που τονίστηκε ιδιαίτερα είναι η μαζική συμμετοχή όλων των πληγέντων παραγωγών στις κινητοποιήσεις, ώστε να γίνουν αντιληπτά και κατανοητά τα αιτήματά τους. Τρεις μήνες μετά, 180.000 στρέμματα στα παρακάρλια βρίσκονται κάτω από το νερό. Δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή αν υπάρχει κάποιο πλάνο για το πώς θα φύγουν τα νερά. Περιμένουμε το master plan των Ολλανδών το Φεβρουάριο. Αυτό που ζητούμε εμείς από την πολιτεία και την κυβέρνηση είναι να στηρίξει την πρόταση της νέας περιφερειακής αρχής του κ. Δημήτρη Κουρέτα για σύραγγα προς το Αιγαίο, ώστε να εξασφαλίσει τη θωράκιση της Θεσσαλίας από πλημμυρικά φαινόμενα τα επόμενα χρόνια. Να γυρίσουμε πίσω στις καλλιέργειές μας μετά από 2, 3, 5 χρόνια. Να καλλιεργήσουμε χωρίς να χρειαστεί να αλλάξουμε καλλιέργειες, να μην γίνει αναδιάρθρωση καλλιεργειών, να συνεχίσουμε να επενδύουμε στη γη μας, στον εξοπλισμό μας και να επανέλθει η ζωή όπως ήταν πριν από αυτή τη θεομηνία. Από την πλευρά του, ο πλημμυροπαθής αγρότης Γιάννης Γαργάλας μίλησε για μη ξεκάθαρες απαντήσεις σχετικά με το σχέδιο αντιμετώπισης των καταστροφών. Πήγαμε σε συναντήσεις και σε συσκέψεις πολλές. Την πρώτη φορά μας δώσαν μία απάντηση ότι σε ένα μήνα από το φαινόμενο θα μας δώσουν μια απάντηση για το πώς θα αντλήσουν τα νερά. Μετά πήγαμε σε σύσκεψη στην Νίκαια. Μας είπαν ότι μέσα σε ένα χρόνο οι αρμόδιοι υπουργοί ότι τα νερά είναι αισιόδοξοι ότι σε ένα χρόνο θα φύγουν. Περάσαμε από τότε τρεις μήνες. Δεν έχουμε δει την παραμικρή κίνηση, την παραμικρή μελέτη, μόνο λόγια, λόγια, λόγια. Εμείς θέλουμε χρονοδιάγραμμα εδώ και τώρα. Να σημειωθεί ότι αύριο έχουν προγραμματιστεί κινητοποιήσεις αγροτικών ομοσπονδιών σε πόλεις και χωριά ολόκληρης της Θεσσαλίας.
Πάμε τώρα, Βασίλη και Ιωάννα, να συνεχίσουμε με ένα καινούριο περιστατικό bullying. Ένα περιστατικό που οι λεπτομέρειες του πραγματικά σοκάρουν, Βασίλη. Για να δούμε τι έχει γίνει. Ακριβώς, έχουμε την καταγγελία μιας μητέρας στην πόλη του Βόλου για σοκαριστικά τα οποία έχουν συμβεί με το γιο της, με το παιδί της, όπως συγκεκριμένα 7 χρονών το παιδί έγινε γνωστό. Κατήγγειλε λοιπόν αυτή η μητέρα σε κλειστή ομάδα κοινωνικών δικτύων την κακοποίηση που υπέστη το παιδί της όταν μαθητές μεγαλύτερων τάξεων δημοτικού του πολεοδομικού συγκροτήματος τον έσπρωξαν, όπως καταγγέλει πάντοτε η μητέρα, τον έκδισαν και έπαιξαν τρίλιζα άκουσαν-άκουσαν στα οπίστια του. Η μητέρα, μάλιστα, όπως έχουμε καταγράψει με το ρεπορτάζ, επισκέφθηκε τη διεύθυνση του σχολείου, το οποίο έχει ξεκινήσει την έρευνα για να διαπιστωθεί το τι ακριβώς έχει συμβεί και αν έχει συμβεί αυτό το οποίο καταγγέλλεται από τη μητέρα. Να σημειώσουμε ότι πρόκειται για ένα 7χρονο παιδί. Όταν μάλιστα η μητέρα του επιχείρησε να του αλλάξει ρούχα για να τον πάει μια βόλτα, το παιδί έβαλε τα κλάματα και τις τελευταίες ημέρες, όπως καταγγέλθηκε στα μέσα δικτύωσης, επαναλαμβάνω, από τη μητέρα, το παιδί δεν είχε όρεξη να σηκωθεί να πάει στο σχολείο, με αποτέλεσμα, όπως κατήγγειλε, αυτό να τη βάλει σε υποψίες. Και μάλιστα, όταν ξέτησε το παιδί, της κατήγγειλε, είδε στα οπίστια του αυτό που σας περιέγραψα, συγκεκριμένα γραμμένα με μαρκαδόρο, όπως κατήγγειλε η μητέρα πάντοτε, τα γράμματα Χ και Όμικρον που χρησιμοποιούνται για το παιχνίδι τρίλιζα. Ο μικρός λοιπόν, έχει καταγγείλει η μητέρα, της περιέγραψε τον εφιάλτη που ζούσε στα διαδήματα. Και άρχισε να μιλάει το παιδί και να εξιστορεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες του ρεπορτάζ, ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που συνέβαινε αυτό πάνω στο κορμάκι του, έτσι. Ότι είχε ξανασυμβεί λοιπόν από συμμαθητή του σε μεγαλύτερη τάξη και σαφέστατα όλα αυτά τα οποία καταγγέλει η μητέρα είναι σοκαριστικά και βεβαίως να σημειώσουμε ότι πρόκειται για μια ακόμη υπόθεση. Όπως επαναλαμβάνω, καταγγέλει η μητέρα, που πραγματικά δημιουργεί προβληματισμό και ερωτηματικά μετά τα πολλά περιστατικά τα οποία έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα σε πανελλαδική κλίμακα, συμπεριλαμβανομένες και της Μαγνησίας. Πολλές φορές στο παρελθόν έχουμε καταγράψει το ρεπορτάζ για περιπτώσεις περιστατικά bullying, αλλά είναι και ένα φαινόμενο το οποίο δυστυχώς αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο σε ολόκληρη τη χώρα και σε κάθε περίπτωση. Όπως επισημαίνουν εκπρόσωποι συλλόγων, κατά τόπους, θα πρέπει επιτέλους να υπάρξει μέρημνα για να αντιμετωπιστεί, κάτι να κάνουμε, όπως λένε χαρακτηριστικά, να δούμε το θέμα επί της ουσίας, να το θέσουμε επιτάπητος, να ληφθούν μέτρα, να υπάρξει ευρύτερη συζήτηση, να ανοίξει ένας διάλογος, μια κουβέντα και με την ευθύνη βεβαίως του κεντρικού κράτους του Υπουργείου. Το κυρίαρχο τώρα σε αυτή την υπόθεση, αλλά και σε άλλες παρόμοιες, είναι πως αυτά τα περιστατικά δεν πέφτουν στην αντίληψη εκπαιδευτικών ή της διεύθυνσης του σχολείου, Ιωάννα. Γιατί μιλάμε για επαναλαμβανόμενα περιστατικά, όπως ανέφερε μάλιστα και το παιδί στη μητέρα του, δεν ήταν η πρώτη φορά που έπαιξαν τρίλιζα στα οπίστια του, ενώ σύμφωνα και με νεότερες πληροφορίες το παιδί είπε ότι μια φορά του είχαν κολλήσει και αυτοκόλλητα. Ναι. Ακόμα μιλάμε δηλαδή για περιστατικά που έχουν γίνει στις ώρες του σχολείου, στο προάβλιο του σχολείου και δεν έχει πέσει στην αντίληψη των εκπαιδευτικών. Που εκείνες τις ώρες έχουν αφήσει το μικρό του στο παιδί, όπως συμβαίνει με όλους τους μαθητές άλλωστε, μέσα σε ένα προστατευμένο περιβάλλον. Είναι το σχολικό περιβάλλον. Και αυτό, πέρα από το σοκ που έχουν υποστεί οι γονείς, αυτό αναφέρει το ρεπορτάζ και προσπαθούν να δουν πώς θα χειριστούν την υπόθεση και έχουν ενημερώσει σχετικά και τις αστυνομικές αρχές για να ανοίξει η έρευνα και να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Αυτό που αναρωτιούνται είναι πώς είναι δυνατόν να αφήνουμε το παιδί μας στο σχολείο. Είναι ένας μικρός μαθητής, ένας 7χρονος στις αίθουσές του, στο προάβλιο του για να παίξει, να συμβαίνουν όλα αυτά ενώ λείπει από το σπίτι και να μην το αντιλαμβάνεται κανένας από τους εκπαιδευτικούς. Και επίσης αυτό το οποίο λένε είναι ότι... Πώς γίνεται αυτό? Υποτίθεται το αφήνουμε στο σχολικό περιβάλλον για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο, το παιδί μας και θα μορφώνονται και παράλληλα θα είναι και ασφαλές. Δεν ήταν κάτι πάντως που... και πάντοτε μεταφέρουμε τις πληροφορίες του ρεπορτάζ, έτσι. Οι αρμόδιες αρχές θα δουν ακριβώς τι έχει συμβεί. Αλλά δεν είναι κάτι που έγινε στιγμιαία. Δηλαδή δεν έγινε μια χειροδικία, δεν έπεσε ένα χαστούκι για να διαφύγει από το βλέμμα των εκπαιδευτικών. Εδώ μιλάμε για ένα μικρό παιδάκι, το οποίο του κατέβασαν το παντελόνι και έπαιζαν τρίλιζα στα οπίστια του, στο ποπουδάκι του. Δηλαδή αυτό περιγράφουμε. Αυτό χρειάζεται ώρα για να συμβεί. Αυτό λένε οι γονείς. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και επιστρέφουμε.
Σοκάρει η καταγγελία μητέρας 7χρονου μαθητή στο Βόλο, όπως αποκαλύπτεται, με την οποία αναφέρει ότι το παιδί της έπεσε θύμα σοκαριστικού μπούλινγκ στο σχολείο του. Πιο ειδικά η μητέρα αποκάλυψε ότι όταν επιχείρησε να αλλάξει τα ρούχα του 7χρονου γιου της, το παιδί έβαλε τα κλάματα, με τη μητέρα να βλέπει ότι στα οπίστια του παιδιού ήταν ζωγραφισμένα τα γράμματα Χ και Όμικρον. Ο 7χρονος είπε στη μητέρα του τα όσα είχαν συμβεί από μεγαλύτερους μαθητές του σχολείου, ενώ της ανέφερε ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που συνέβη το περιστατικό. Σύμφωνα με τη μητέρα του 7χρονου, μαθητές μεγαλύτερων τάξεων τον έκδισαν για να παίξουν τρίλιζα άκουσαν-άκουσαν στα οπίστια του παιδιού. Η μητέρα ανέφερε το σοκαριστικό περιστατικό bullying στη διεύθυνση της σχολικής μονάδας και πρόκειται να γίνει συνάντηση με τη διευθύντρια του δημοτικού σχολείου, ενώ η καταγγελία είναι υπό διερεύνηση. Ο πρόεδρος πάντως της Ένωσης Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων σε επίπεδο νομού Μαγνησίας μίλησε για τα περιστατικά bullying ως φαινόμενο της εποχής και τόνισε ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρξει αντιμετώπιση του φαινομένου από πλευράς των τοπικών αρχών σε συνεργασία με το κεντρικό κράτος. Για το περιστατικό γνωρίζω μόνο ότι έχει αναρτηθεί στα social media. Υπάρχουν κάποιες απόψεις που είναι λίγο συγκεκριμένες, ότι ίσως δεν έχουν γίνει και έτσι τα περιστατικά όπως έχουν αναφερθεί. Θα περιμένουμε να δούμε τυχόν περισσότερες λεπτομέρειες για το συμβάν, για να μπορέσουμε να πάρουμε μια καλύτερη άποψη να έχουμε ως Ένωση Γονέων. Όλα τα περιστατικά βίας, από όπου και αν προέρχονται, είναι καταδικαστέα όταν είναι μέσα στο σχολικό χώρο. Τον τελευταίο καιρό έχουν γίνει καταγγελίες, ας πούμε ερωτήσεις, όχι τόσο καταγγελίες, στην Ένωση Γονέων. Ρωτάνε γονείς για περιστατικά μεμονωμένα και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και εμείς ως Ένωση, αλλά και τι μπορούν να κάνουν αυτοί από την πλευρά τους. Εγώ τους κατευθύνω ως πρόεδρος ότι πρώτα πρέπει να μιλήσουν με τον διευθυντή του σχολείου, ο οποίος θα προωθήσει το αίτημα προς την πρωτοβάθμια ή τη δευτεροβάθμια ανάλογα με τη βαθμίδα του σχολείου, και αυτοί θα κάνουν τις δικές τους ενέργειες για να εξαλειφθούν σιγά σιγά αυτά τα περιστατικά που πολλές φορές πυκνώνουν κατά χρονικά διαστήματα. Πάμε τώρα εδώ να καλωσορίσουμε μαζί μας τον κύριο Αντώνη Μπέκο, τον πρόεδρο της Ένωσης Γονέων του Δήμου Βόλου. Κύριε Μπέκο, καλό σας απόγευμα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Εσείς τι λέτε τελικά, ότι μάλλον τι ενημέρωση έχετε εσείς ότι έχει συμβεί γύρω από αυτή την υπόθεση που πραγματικά σοκάρει? Σας ακούσαμε να λέτε ότι ίσως δεν είναι έτσι ακριβώς όσα συνέβησαν. Ναι, και εγώ διάβασα από τα social media όλα διάφορα άρθρα. Υπήρξε και ένα τηλέφωνο σε μένα που αφήνει κάποιες εννοείται ότι ίσως δεν έγιναν τα πράγματα έτσι και κάποιος γονέα να παρουσιάσει κάτι άλλο, δεν ξέρω. Αυτό βέβαια θα ερευνηθεί, φαντάζομαι. Εννοείται ότι η καταγγελία, λέτε, να είναι εντελώς αβάσιμη, δηλαδή να μην έχει συμβεί αυτό στο παιδί? Δεν ξέρω, ο χρόνος θα του δείξει αυτό. Οι έρευνες που θα γίνουν, η παρέμβαση του εισαγγελέα ανηλίκων ενδεχομένως. Κοιτάξτε, πάντως κύριε Μπέκο, φαντάζομαι συμφωνείτε και εσείς αυτό, ότι αν έχει γίνει ό,τι περιγράφεται σε βάρος ενός μικρού μαθητή και έχει γίνει μέσα στο σχολικό χώρο και έχει επαναληφθεί, ναι, πιθανότατα στο παρελθόν και δεν έχει γίνει αντιληπτό, εδώ ανοίγει ένα άλλο ζήτημα. Ναι. Γενικώς όλα τα φαινόμενα βίας είναι καταδικαστέ. Το θέμα είναι ότι ναι, ενδέχεται να έχουν ευθύνη και οι δάσκαλοι και να μην τήρησαν σωστά όλα όσα προβλέπετε για την επιτήρηση των παιδιών, και εφόσον ήταν διάλειμμα σίγουρα υπάρχουν δάσκαλοι που κάνουν επιτήρηση στην αυλή, ενδεχομένως και ανώτεροι μετά διευθυντές, άλλα στελέχη. Εσείς τι διαπιστώνετε ως πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων, που φανταζόμαστε ότι αν κάποιος αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, θα απευθύνεται και στην Ένωση Γονέων, έτσι, γιατί είστε μια ένωση αλήθεια που κινείστε, δραστηριοποιείστε, δείχνετε ενδιαφέρον, δεν υπάρχετε για να υπάρχετε. Εσείς τι διαπιστώνετε, αυξάνονται αυτά τα περιστατικά? Ναι, εμένα τον τελευταίο καιρό με έχουν
τηλεφωνήσει κάποιοι γονείς σε προσωπικό επίπεδο, όχι επίπεδο συλλόγων γονέων. Όχι ως πρόεδρο λέτε, ναι. Όχι, αυτό οι γονείς ως γονείς. Ναι. Εμένα προσωπικά ως πρόεδρο της Ένωσης Γονέων. Λόγω, εντάξει, όπως πρέπει να γίνει, δηλαδή τον πρόεδρο θα ενοχλήσω, ναι, ενός συλλόγου. Και ζητάνε, μου περιγράφουν με διάφορα περιστατικά βίας, τα οποία ζητάνε κατεύθυνση ουσιαστικά. Τι μπορούν να κάνουν και πού μπορούμε κι εμείς να βοηθήσουμε. Γιατί όμως, κύριε Μπέκο, γιατί όμως, δηλαδή, σε κάθε σχολείο μέσα δεν υπάρχει ενημέρωση στους γονείς των μαθητών. Είναι σαν να μην έχουμε συγκεντρώσει τελικά όλη την προσοχή μας σε αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, μας λέτε ότι ένας γονιός από ένα σχολείο θα πάρει εσάς τηλέφωνο για να ρωτήσει τι πρέπει να κάνει, ποια είναι η διαδικασία, ποιο δρόμο να ακολουθήσει. Είναι δυνατόν μετά από τόσα περιστατικά ακόμη γονείς που βλέπουν ότι στα παιδιά τους κάτι έχει συμβεί να αναζητούν ποια είναι η διαδικασία? Ναι, και εμένα μου κάνει εντύπωση. Εγώ την πρώτη κουβέντα που τους λέω είναι ότι πάτε στο διευθυντή κατευθείαν. Ναι. Δηλώστε, ναι, αγγείλτε το περιστατικό, ο οποίος θα το παρακολουθήσει. Και δεν μπορείς πάντα με την πρώτη κουβέντα κάποιου ανθρώπου αμέσως να βγάλεις τα συμπεράσματα. Λογικά πρέπει να δοθεί και κάποιος χρόνος. Και να δοθεί και χρόνος πρέπει και να ερευνηθεί πρέπει και το παιδί ψυχολογικά να εξεταστεί πρέπει. Αλλά εδώ από όσο μας περιγράφεται είναι σαν να υπάρχει ένα κενό ακόμη σε αυτή τη διαδικασία. Πώς είναι δυνατόν να αναρωτιόμαστε μετά από τόσα περιστατικά, μετά από τόσες ενημερώσεις, μετά από τόση κινητοποίηση, μετά από τόσα μέτρα από το αρμόδιο Υπουργείο το Παιδείας, πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν ακόμη κενά στους γονείς, τι θα κάνουν σε αυτές τις περιπτώσεις? Δεν ξέρω να σας πω. Βασίλη. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Όταν συνομιλείς με κόσμο καθημερινά και έξω στην κοινωνία, πολλοί λένε ότι πάντοτε υπήρχαν περιστατικά όλες τις εποχές, σαν και αυτά που ακούμε να συμβαίνουν στα σχολεία στις μέρες μας. Εσείς από την εμπειρία σας τι λέτε, ότι αυτό ισχύει απλώς παλαιότερα, σε περασμένες εποχές, δεκαετίες, δεν υπήρχαν τα μέσα δικτύωσης για να γίνουν αυτά γνωστά? Διότι πραγματικά τώρα, όταν έχει καταγγελθεί κάτι τέτοιο όπως προβάλαμε στο ρεπορτάζ, πραγματικά δεν περιγράφεται. Να παίζουν τρίλια τώρα στα οπίστια, αν έχει συμβεί, και όπως είπαμε, οι αρμόδιες αρχές βεβαίως θα αποφανθούν μετά τη διερεύνηση. Αλλά τι λέτε, τι ακούτε, όντως συνέβαιναν και απλώς δεν υπήρχαν τα μέσα, οι πλατφόρμες, το Instagram, το TikTok, το YouTube, το Facebook? Γι' αυτό δεν γινόντουσαν γνωστά δηλαδή. Ή έχουμε περάσει πλέον, υπάρχει μια μετάβαση που πραγματικά έχει ξεφύγει η κοινωνία σε ένα μεγάλο βαθμό και συμβαίνουν πράγματα τα οποία δεν συνέβαιναν σε αυτό το επίπεδο και σε αυτό το βαθμό στο παρελθόν? Για να ακούσουμε τον κύριο Μπέκο. Εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά μαζί, στα δικά μας χρόνια, πάλι γινόταν περιστατικά βίας. Πάντα υπήρχαν το ιδιαίτερο παιδί, να μην λέμε τώρα και χαρακτηρίζουμε κάποια παιδιά. Τώρα απλά έχει αλλάξει η εποχή. Πιστεύω ότι ευθύνονται και οι γονείς σε αυτό. Δηλαδή έχουν πολλά πολεμικά παιχνίδια, παιχνίδια βίας, εύκολα μέσω του ίντερνετ, μέσω του play, του διαφόρων πλατφορμών για να παίζουν τα παιδιά παιχνίδια και να διασκεδάζουν. Διασκεδάζουν εντός εισαγωγικών εννοείται. Επίσης η έλλειψη ιδιαίτερης προσοχής από τους γονείς. Σε όσες φορές πήγα σε σχολεία που γίναν κάποιες ομιλίες, όλοι οι διευθυντές είχαν το ίδιο παράπονο από τους γονείς. Ότι δεν υπήρχε συμμετοχή, Ότι δεν υπήρχε συμμετοχή. Ότι δεν είναι ενδιαφέροντα. Ναι, και γενικώς ότι δεν στέκονται πολύ δίπλα στα παιδιά και να τα βοηθάνε, να τα συμβουλεύουν, να αναρωτιούνται πώς ήταν η μέρα στο σχολείο, αν υπήρξε κάποιο περιστατικό, αν σου φέρθηκαν καλά, αν τους φέρθηκες καλά. Δηλαδή γενικώς ενδιαφέρον για το πώς περνάει το παιδί τη μέρα. Η σύγχρονη κοινωνία μάλλον μας έχει αλλάξει όλους. Πάντως είναι γεγονός, και εσείς το έχετε πει, το έχουμε θίξει και άλλες φορές στο ρεπορτάζ, ότι όντως και όταν κάποιες φορές γίνονται εκδηλώσεις σε σχολεία ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, συγκεντρώσεις, κύριε Μπέκο, το ξέρετε ότι πολλές φορές σε ένα μεγάλο βαθμό, όχι όλοι, όχι πάντοτε, αλλά πολλοί γονείς δεν ανταποκρίνονται. Να το πούμε αυτό. Έτσι. Είναι μια πραγματικότητα δυστυχώς.
Και επίσης, πολλές φορές στο ρεπορτάζ έχουμε δει ότι δεν ξέρουν γονείς με ποιον μιλάει το παιδί τους στο Instagram ή στο Facebook. Και υπήρξε περίπτωση που έφτασε τελευταία στιγμή να κλείσει ραντεβού ένα παιδί, αφού ενημέρωσε τη μάνα με κάποιον θρασίτατο επιτίδιο που θα μπορούσε να του κάνει κακό, και τελευταία στιγμή να συλληφθεί. Πάλι καλά που τελευταία στιγμή, δηλαδή, το παιδί ειδοποίησε τους γονείς με ποιους μιλούσε. Γιατί, όπως είπατε, έχει διαπιστωθεί και από το ρεπορτάζ ότι πολλές φορές οι γονείς δεν ξέρουν το παιδί με ποιον μπορεί να μιλάει, για παράδειγμα. Είναι πολλά. Είναι πολλές οι παράμετροι στο θέμα. Είναι πολλά. Πάντως, ειλικρινά, εδώ, κύριε Μπέκο, εκπλήσει, εγώ επαναλαμβάνω, εκπλήσει, αν όντως έτσι έχει συμβεί, ότι όλα αυτά έγιναν μέσα στο σχολείο. Μέσα σε ένα περιβάλλον, εκεί που οι γονείς έχουν αφήσει τα παιδιά τους για το μάθημά τους. Και να σημειώσουμε εδώ πέρα ότι δεν μιλάμε για ένα περιστατικό που ένα παιδί έχει μαλώσει απλά με ένα άλλο παιδί. Μιλάμε για μια ομάδα πιθανότητα ατόμων που έγδισαν ένα 7χρονο παιδί, ένα μικρότερο παιδί της πρώτης ή δευτέρας δημοτικού. Ότι δεν είναι ένας μαθητής με έναν μαθητή, ακριβώς. Είναι μια ομάδα με έναν μαθητή. Και είναι και αυτό που βλέπουμε και το τελευταίο καιρό και σε πανελλαδικό επίπεδο. Ότι ομάδες, δηλαδή, επιτίθονται σε έναν μαθητή και κυρίως μικρότερης ηλικίας. Δηλαδή βρίσκουν τον αδύναμο. Μάλιστα. Κύριε Μπέκο, σε κάθε περίπτωση φανταζόμαστε και εμείς τις επόμενες ημέρες θα έχετε πιο αναλυτική ενημέρωση, γιατί έγινε και η αναφορά στην αστυνομία. Ναι. Θα ξεκινήσει και η σχετική έρευνα. Οπότε θα έχουμε και μια καλύτερη ενημέρωση και να μπορέσουμε και εμείς να συμβάλλουμε σε οτιδήποτε χρειαστεί. Ναι. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα. Πάμε να συνεχίσουμε να δούμε τι γίνεται στη Λάρισα και πιο συγκεκριμένα τι γίνεται με την κινητοποίηση, με την αποχή, η Ιωάννα, που έχουν ξεκινήσει οι δικηγόροι, αποχή από τα καθήκοντά τους. Είχε να κάνει με την ψήφιση του φορολογικού. Ακριβώς. Τώρα ψηφίστηκε το φορολογικό νομοσχέδιο. Συνεχίζουν όμως την αποχή οι δικηγόροι και της Λάρισας, όπως και άλλοι δικηγορικοί σύλλογοι σε ολόκληρη την Ελλάδα, μετά από την έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας. Αποφάσισαν να συνεχίσουν την εποχή μέχρι και τις 5 Ιανουαρίου του 2024. Λένε ότι το φορολογικό νομοσχέδιο είναι άδικο, είναι ταφόπλακα και ειδικά για ένα κλάδο όπως των δικηγόρων, και θα πρέπει να γίνουν νέες τροποποιήσεις επί του νομοσχεδίου. Οι δικηγόροι θα απέχουν από όλες τις δίκες, όπως έκαναν και όλο αυτό το διάστημα, και θα εξετάσουν και στο μέλλον, δηλαδή και πριν τις 5 Ιανουαρίου, για το αν θα συνεχίσουν τελικά ή όχι την αποχή. Να δούμε τις δηλώσεις. Παράταση των απεργιακών τους κινητοποιήσεων αποφάσισαν οι δικηγόροι της Λάρισας μέχρι τις 5 Ιανουαρίου του 2024. Διαμαρτυρόμενοι για το φορολογικό νομοσχέδιο που έγινε πλέον νόμος του κράτους, αλλά και για σειρά άλλων ετοιμάτων που αφορούν τον κλάδο τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισα συνεδρίασε εκτάκτως την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου και αποφάσισε την περαιτέρω συνέχιση της αποχής των μελών του. Οι δικηγόροι δηλώνουν ότι δεν θα αφήσουν το νέο φορολογικό νομοσχέδιο να περάσει σύμφωνα με τις μέχρι τώρα τροποποιήσεις και ότι θα συνεχίσουν την αποχή για όσο χρειαστεί. Με απόφαση που λήφθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισα την Κυριακή, οι δικηγόροι της Λάρισας συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις μας, απέχουμε από κάθε δίκη μέχρι και τις 5 Ιανουαρίου του 2024. Θα επανεξεταστεί εγκαίρως η θέση μας, έτσι ώστε να αξιολογήσουμε και να καθορίσουμε τις περαιτέρω κινητοποιήσεις μας. Είχε προηγηθεί ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας την Παρασκευή, σχεδόν ομόφωνα. Η Ολομέλεια αποφάσισε την συνέχιση των κινητοποιήσεων, πρότεινε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο κινητοποιήσεων στους συλλόγους. Από εκεί και πέρα, τα διοικητικά συμβούλια των δικηγορικών συλλόγων αποφασίζουν την επικύρωση ολικώς ή μερικώς του πλαισίου αυτού. Υπάρχει μια διάχυτη αγανάκτηση στο δικηγορικό σώμα όσον αφορά την ψήφιση του νομοσχεδίου, το οποίο κατέστη πλέον νόμος του κράτους. Εκεί, με επιχειρήματα λογικά και πιστικά, εγκαίρως αναδείξαμε και τον παραλογισμό και το άδικο των διατάξεων του φορολογικού. Δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε, με αποτέλεσμα να έχουμε πλέον ως νόμο του κράτους ένα φορολογικό το οποίο προβλέπει διατάξεις που, πέραν της αντισταματικότητας που
εντοπίζεται σε πολλές επιμέλους διατάξεις, οφείλουμε να σημειώσουμε ότι έχει έναν αναχρονιστικό και άδικο χαρακτήρα. Επίσης, να τονίσω ότι όπως προαναγγέλθηκε, επιβεβαιώθηκε και στην τελευταία συνεδρία της Ολομέλειας ότι οι δικηγόροι θα προσφύγουμε δικαστικά κατά του νόμου πλέον του κράτους που έχει να κάνει με το φορολογικό. Η αποχή είναι από κάθε δίκη, καθώς και από έκδοση διαταγών πληρωμής από δάνεια με αιτούσες τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, καθώς επίσης και από εντολές προς εκτέλεση της ανωτέρω υποθέσεις. Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι η αποχή καταλαμβάνει και τις δίκες ασφαλιστικών μέτρων, ακόμη και όταν έχει χορηγηθεί προσωρινή διαταγή. Στη Μαγνησία πίσω, Βασίλη, πάμε να δούμε, είχαμε μια τραγωδία, έτσι, δυστυχώς. Ναι, ακριβώς χθες το απόγευμα ένα συγκλονιστικό περιστατικό που οδήγησε στην απώλεια ενός ανθρώπου, συγκεκριμένα 70 ετών, έχασε τη ζωή του Παναγιώτης Πριτσάς με καταγωγή από τη Ζαγορά, όταν χθες το απόγευμα, όπως καταγράψαμε το ρεπορτάζ, εκτελούσε εργασίες σε σπίτι στα Καλά Νερά και τον καταπλάκωσε τείχος. Υπήρξε κινητοποίηση από πλευράς των αρχών και των υπηρεσιών. Έσπευσε ασθενοφόρο. Να σημειώσουμε ότι τον καλούσε στο κινητό η γυναίκα του, αλλά για αρκετή ώρα δεν απαντούσε στις κλήσεις της συζύγου του. Με αποτέλεσμα να υπάρξει, όπως αντιλαμβάνεστε, συναγερμός και ανησυχία και να τον εντοπίσουν αρκετές ώρες μετά να έχει καταπλακωθεί από το τοιχείο. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Βόλου. Καταβλήθηκε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από τους γιατρούς να τον επαναφέρουν, να δουν τι μπορούσαν να κάνουν, αλλά δυστυχώς ο άνθρωπος αυτός είχε φύγει ήδη από τη ζωή. Μάλιστα, πάμε λίγο τώρα και στα των Χριστουγέννων, να αλλάξουμε λίγο κλίμα. Είναι πολύ κοντά πια οι γιορτές, όλοι προετοιμάζονται και η εμπορική αγορά προετοιμάζεται για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Μάλιστα, έχει ξεκινήσει και το εορταστικό ωράριο, έτσι δεν είναι? Ναι, ακριβώς. Και βεβαίως οι προσδοκίες για μια ακόμη φορά από πλευράς των εμπόρων είναι υψηλές. Να υπάρξει ένα θέρμα στις αγοραστικές ζήτησεις με όλη αυτή την αλλαγή που θα επέλθει και κυρίως με το χρώμα που σαφέστατα και εμείς το έχουμε ανάγκη, και οι μικροί και οι μεγαλύτεροι. Και την Κυριακή θα είναι και η αγορά ανοιχτή. Ναι, είναι ακριβώς, μία από τις δύο Κυριακές μέχρι τέλος του χρόνου. Εορταστικό ωράριο, που θα είναι ακριβώς ανοιχτή. Για να υπάρξει όλο αυτό το κλίμα το διαφορετικό, που όπως είπαμε θα έχει ένα διαφορετικό τόνο χριστουγεννιάτικο. Και επίσης οι έμποροι, να σημειώσουμε ότι προσδοκούν να υπάρξει αναθέρμανση της κίνησης όχι μόνο από τους βολιώτες αλλά και από τους επισκέπτες, γιατί ο Βόλος και φέτος, παρά τα όσα και τις σιρήνες που ακούγονται, είναι πόλος έλξης. Πολλές φορές λένε πράγματα που δεν ισχύουν. Mm-hmm. Μια χαρά είμαστε. Μπορούμε άνετα να υποδεχθούμε. Ήδη έχουμε υποδεχθεί κύματα επισκεπτών. Είμαστε πολύ καλύτερα πραγματικά για τη φωταγώγηση. Πόσο πάνω τώρα για τις γιορτές. Οπότε ποντάρουν και σε αυτό οι έμποροι της αγοράς. Πάμε όμως να δούμε, Βασίλη, και τα γιορτινά δρομολόγια που έχουμε. Από ειδικά βαγονάκια από το αστικό κτέλ γίνεται μια πολύ όμορφη βόλτα στο κέντρο της πόλης και για τους βολιώτες, αλλά φυσικά και για τους επισκέπτες. Ακριβώς, και το πρωί εμείς στο πλαίσιο ζωντανή σύνδεση στην πρωινή εκπομπή τη βόλτα και με την Ειρήνη τη Θεοδωροπούλου μεταδώσαμε το κλίμα και όταν τελείωσε η βόλτα είπα εμείς θα κάτσουμε εδώ να το κάνουμε δεύτερη φορά. Τόσο ωραία. Καλύτερα θα ήταν. Και να σημειώσουμε ότι στο ρεπορτάζ που κάναμε, εκτός από τον πρόεδρο του αστικού κτέλ, τον κύριο Βαγγελινό, ο οποίος μας μίλησε, ήταν εκεί, είχαν επιβιβαστεί και μαθητές και μαθήτριες του δεύτερου προτύπου γυμνασίου Βόλου και η διευθύντρια κυρία Κανταράκη, που μας μίλησαν για την ξεχωριστή εμπειρία, ένα μάθημα διαφορετικό και εκτός της σχολικής αίθουσας για τα παιδιά. Σας ευχαριστώ και τους δύο για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια, να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Χριστουγεννιάτικη βόλτα για το τηλεοπτικό συνεργείο του Άστρα με το τρενάκι του αστικού κτέλ Βόλου που ξεκίνησε δρομολόγια. Σφυρίζει καθημερινά με γιορτινά δρομολόγια για δεύτερη σεζόν και προσφέρει χαρά, χρώματα και διαφορετική καθημερινότητα σε μικρούς και μεγάλους που επιλέγουν να κάνουν βόλτα με αυτό. Το τρενάκι δρομολογήθηκε για την εορταστική περίοδο και αποτελεί ατραξιόν για μικρούς και μεγάλους που απολαμβάνουν διαδρομές στο χριστουγεννιάτικα στολισμένο κέντρο. Η αφετηρία του γιορτινού τρένου είναι επί της Γρηγορίου Λαμπράκη απέναντι από το πάρκο του Άι Βασίλη, από όπου ξεκινούν οι γιορτινές διαδρομές. Σήμερα το πρωί, εκτός από το συνεργείο του Άστρα που ακολούθησε τη διαδρομή, στο τρενάκι βρέθηκαν η διευθύντρια του δευτέρου προτύπου γυμνασίου Βόλου και μαθητές και μαθήτριες του σχολείου. Όλοι τους μίλησαν για μια ξεχωριστή εμπειρία. Το τρενάκι είναι από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Ξεκινάει από το χωριό του Άι Βασίλη από τις 5:40 για να 40 λεπτά μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ. Ακολουθεί τη διαδρομή παραλία, τα στολισμένα κατάρχια των ιστιοφόρων, η Άσονος, στα κύματα εκεί στο Πανεπιστήμιο, στο Σακρομικό Πάρκο και παίρνει στη Δημητριάδο, στο Μπλε Ουρανό και καταλήγει στο χωριό του Άι Βασίλη. Είναι μια πολύ ευχάριστη διαδρομή, 25-30 λεπτά. Και νομίζω ότι είναι μια ευχάριστη νότα και θα καλούσα όλους τους βολιώτες και επισκέπτες. 2 ευρώ εισιτήριο είπατε. 2 ευρώ είναι η τιμή του εισιτήριου.
αρκετά προσιτή, οπότε όλοι μπορεί να το επισκεφθούν. Είναι καθημερινά τα δρομολόγια? Είναι καθημερινά και στο Σαββατοκύριακο. Σαββατοκύριακο ξεκινάμε λίγο νωρίτερα. Είχε εμπειρία, μάθημα και αυτό για τα παιδιά. Βιωματική μάθηση. Αυτή είναι βιωματική μάθηση και είναι μια πρωτόγνωρη, ξεχωριστή εμπειρία. Νομίζω προδιαθέτει τα παιδιά για το κλίμα των Χριστουγέννων. Βέβαια, έχουμε μπει στο σχολείο εμείς. Παράλληλα, όλο αυτό όμως ταιριάζει με την εξωστρέφεια του σχολείου μας, του πρωτύπου γυμνασίου. Είναι κάτι που επιζητούν και οι μαθητές μας. Δεν αρκούμαστε μόνο στη στήρα γνώση, αλλά πολλά πράγματα δίνουν στα παιδιά μια διαφορετική όψη της σχολικής πραγματικότητας. Πώς φαίνεται η βόλτα με το τρανάκι στο κούκτελ? Περνάμε πολύ ωραία, βλέπουμε όλη την πόλη διαφορετικά και είναι μια ιδιαίτερη εμπειρία. Δεν ξέρω, χαιρόμαστε πολύ που έχουμε αυτή την ευκαιρία από το σχολείο μας. Πολύ όμορφα, ειδικά όταν είναι το βράδυ. Ακόμα και τώρα με τον ήλιο δεν πειράζει. Το βράδυ έχει τα φωτάκια στολισμένα όλο, το δέντρο. Γενικά είναι πολύ όμορφα. Το εισιτήριο κοστίζει 2 ευρώ και προορίζεται κυρίως για την κάλυψη των εξόδων μίσθωσης του τρένου, όπως επεσήμανε ο πρόεδρος του αστικού ΚΤΕΛ, το οποίο θα παραμείνει στη γιορτινή γραμμή έως και τις 7 Ιανουαρίου. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε εδώ με τον συνάδελφό μου, τον Ανδρέα Κυρμετάκη, το σχολιασμό για τα όσα τις τελευταίες ημέρες συμβαίνουν γύρω από το βαρύτατο τραυματισμό αστυνομικού του Ρέντι, αλλά και τα μέτρα που χθες ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση για την οπαδική βία. Ανδρέα, καλό απόγευμα. Επίσης, καλό απόγευμα. Ακούσαμε χθες όλοι μας τα πολύ αναμενόμενα μέτρα που θα προέκυπταν μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν με τον, σε αγώνα βόλεϊ. Και είδαμε και σήμερα, όπως χθες προαναγγέλθηκε, δύο αρμόδιους υπουργούς να μεταβαίνουν στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου και να καταθέτουν στοιχεία για χούλιγκανς με συγκεκριμένα ονόματα. Άτομα που έχουν εμπλακεί σε παρόμοια βία, σκληρά περιστατικά και στο παρελθόν. 200 άτομα συγκεκριμένα, που υποθέτω ότι μέχρι χθες ή μέχρι σήμερα το πρωί χαρακτηριζόταν ως γνωστοί άγνωστοι, αλλά τελικά από ό,τι δείχνουν τα πράγματα ήταν απολύτως γνωστοί στις αρχές, οι οποίες ωστόσο περίμεναν πρώτα να πεθάνει ένας φύλαθος της ΑΕΚ, στη συνέχεια να κινδυνεύει να πεθάνει ένας αστυνομικός, για να ακούσουν από την ελληνική κοινωνία το «ως εδώ και μη παρέκει» και να κινηθούν και να τους γνωστοποιήσουν στις αγγελικές αρχές. Βεβαίως, το ότι δώσαν 200 ονόματα δεν σημαίνει ότι αυτά τα 200 άτομα θα παραπευθούν στη δικαιοσύνη, αλλά θα ελεγχθούν οι πράξεις τους. Και είναι πάρα πολύ εύκολο πλέον, στην εποχή του κινητού τηλεφώνου, της εκθέσεως του κόσμου στα social media, να αναδειχθεί ο ρόλος αυτών των ανθρώπων και αν, εν πάση περιπτώσει, δεν προκύψει κάτι σε βάρος τους, τουλάχιστον να έχουν υπόψη κάποιοι ότι είναι στα υπόψη του ελληνικού κράτους για οτιδήποτε ήθελε συμβεί στο μέλλον. Δεν έπρεπε να φτάσουμε μέχρι εκεί. Είναι μικρή κοινωνία η Ελλάδα. Στην Ελλάδα δεν χρειάζονται πολλά για να βρεις ποιοι είναι πίσω από το οτιδήποτε και σιγά σιγά να αρχίσεις να τελειώνεις με αυτούς. 200 άτομα, νομίζω ότι είναι ένα μήνυμα προς τα υπόλοιπα, εάν υπάρχουν άτομα, ότι κάποια στιγμή θα κληθούν να λογοδοτήσουν. Και νομίζω ότι δεν καθαρίζει διαφορετικά ο χώρος εάν δεν στοχοποιηθούν αυτοί οι οποίοι συνήθως ξεσηκώνουν τον κόσμο είτε στις κερκίδες είτε εκτός των γηπέδων και δημιουργούν τα έκτροπα. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά θα είναι το αποφασιστικό βήμα, γιατί δεν είναι εύκολο να τελειώσουν έτσι τα πράγματα. Ναι, συνυπάρχουν πολλά. Αλλά, Ανδρέα, εδώ και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, στα χέρια αστυνομικών, μετά από προσαγωγή ή σε σύλληψη, πέφτουν άτομα, πρόσωπα, τα οποία διαρκώς υποπέπτουν στα ίδια αδικήματα. Δηλαδή, το ακούμε πολύ συχνά και από το ρεπορτάζ, ότι γίνονται συλλήψεις και από τη συλλήψη αστυνομικοί διαπιστώνουν ότι πρόκειται για άτομα, στην πλειοψηφία των οποίων και στο παρελθόν έχουν συλληφθεί για άλλα επεισόδια στην ίδια πόλη, σε άλλες πόλεις, σε άλλους αγώνες. Άρα δεν είναι άγνωστα αυτά τα στοιχεία, δεν ήταν άγνωστα όπως και εσύ λες μέχρι σήμερα.
Το γιατί δεν προχωράει η έρευνα όταν διαρκώς βλέπεις μεγάλες ομάδες, γιατί εδώ βλέπουμε ομάδες, συγκροτημένες ομάδες να ασχολούνται με επεισόδια. Είναι προφανές ότι είναι γνωστά τα άτομα, είναι προφανές ότι αν ασχοληθεί κάποιος θα τα βρει και είναι προφανές ότι εάν νιώθουν το μάτι του κράτους από πάνω τους θα είναι περισσότερο προσεκτικά. Το γιατί δεν έγινε μέχρι τώρα τίποτα είναι προφανές επίσης, γιατί έλειπε η πολιτική βούληση ώστε να γίνει κάτι. Στην Ελλάδα δυστυχώς, θα επαναλάβω αυτό που υπόθηκε και ξεσήκωσε τον κόσμο με το τρένο, πρέπει πρώτα να συμβεί κάτι για να ασχοληθούμε σοβαρά μετά. Λοιπόν, τώρα έχουν συμβεί επανωτά γεγονότα. Είναι προφανές ότι αυτή τη στιγμή ξεκινάει να ξετυλίγεται ένα κουβάρι. Δεν είμαστε και πάρα πολύ αισιόδοξοι μέχρι το πού μπορεί να φτάσει, αλλά το ότι πάνε με 200 ονόματα σήμερα, τα δίνουν στη δικαιοσύνη και λέει ερευνήστε αυτά τα άτομα ή τουλάχιστον βάλτε τα, συσημασμένοι προφανώς είναι οι περισσότεροι, βάλτε στα στο στόχαστρο και από εδώ και πέρα δεν θα πρέπει να τους αφήνετε να δραστηριοποιούνται, θέλω να πιστεύω ότι αποτελεί ένα πρώτο βήμα. Το δεύτερο βήμα όμως θα είναι να δούμε όλοι μας τη συμπεριφορά που έχουμε στα αθλητικά γεγονότα. Δεν μιλάω για τον απλό φίλαθλο ο οποίος εκτονώνεται στο γήπεδο και μπορεί να βρει την ομάδα του τους απέναντι. Αναφέρομαι σε εκείνους οι οποίοι αντιλαμβάνονται το ποδόσφαιρο ή κάθε αθλητική δραστηριότητα σαν μια αιτία πολέμου. Mm-hmm. Το είπα και την άλλη φορά. Βλέπουμε να παίζει ο Ολυμπιακός με μια ομάδα ευρωπαϊκή στο μπάσκετ, για να μην μείνουμε μόνο στο ποδόσφαιρο, ή ο Παναθηναϊκός μια ευρωπαϊκή ομάδα στην Ευρωλίγκα και τα πρώτα ζητήματα αφορούν τον απέναντι. Δεν αφορούν την ομάδα με την οποία παίζουν. Παίζει ο Ολυμπιακός με τη Μακάμπη και βρίζουν τον Παναθηναϊκό. Παίζει ο Παναθηναϊκός με τη Ρεάλ και βρίζουν τον Ολυμπιακό. Είναι απίστευτο. Αλλά να σου πω κάτι. Και τον Ολυμπιακό, όταν βρίζουν οι Παναθηναϊκοί στο μπάσκετ ή στο ποδόσφαιρο, είναι 2-3 αυτοί οι παίκτες που καταλαβαίνουν περί τίνος πρόκειται. Όλοι οι άλλοι δεν μιλάνε ελληνικά. Οπότε τα συνθήματα απευθύνονται στους απέναντι. Δεν απευθύνονται. Δεν είναι συνθήματα που θα μειώσουν το ηθικό κάποιων αντιπάλων και θα ανεβάσουν το ηθικό των ποδοσφαιριστών της ομάδας τους. Ναι. Είναι συνθήματα τα οποία εξαπολύονται ερήμην του ποδοσφαιρικού γεγονότος. Άρα δεν βρέθηκαν στον αθλητικό χώρο ούτε για το παιχνίδι, ούτε για την ομάδα τους. Βρέθηκαν για να προκαλέσουν επεισόδια. Στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει και μία αέναη μάχη με τους αστυνομικούς. Δηλαδή με το που βλέπουν, διάβαζα το ρεπορτάζ χθες νομίζω στην Καθημερινή, που έλεγε ότι η δημιουργία των ΜΑΤ, λέει, στεκόταν παράμερα για να μην τους προκαλέσει. Ναι. Δηλαδή αυτό εμείς το έχουμε ενσωματώσει στη δημοσιογραφική έτσι γλώσσα και δεν μας φαίνεται περίεργο. Αλλά για να το δούμε από απόσταση. Τι σημαίνει δόθηκε εντολή στους αστυνομικούς να κάνονται από μακριά για να μην τους προκαλέσουν? Έτσι ακριβώς. Πώς συμβαίνει και στις διαδηλώσεις στην Αθήνα. Οι αστυνομικοί σε απόσταση για να μην προκαλέσουν. Ναι, με διακριτικότητα για να μην προκαλέσουν, να μην προκαλέσουν επεισόδια. Ποιοι οι αστυνομικοί? Ναι, και στο τέλος, τι αποδίδει αυτή η διακριτικότητα? Ας υποθέσουμε ότι αυτή η διακριτικότητα θα μπορούσε να εξυπηρετεί το να μην προκληθούν οι έχοντες, σε πάση περιπτώσει, απέναντι τους αστυνομικούς. Πάλι πετάνε μολότοφ, διότι και που τους βλέπουν ή και που αισθάνονται την παρουσία τους ψάχνουν να βρουν μια φορμή να πετάξουν μολότοφ. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τελειώσουν κάποια στιγμή. Αντρέα, εσένα τα... Με συγχωρείς, πρέπει να τελειώσει όλο το πολιτικό σύστημα. Είχαμε μέχρι τώρα παρατάξεις μεγάλες οι οποίοι χώριζαν τη βία σε καλή και κακή. Δεν υπάρχει καλή και κακή βία. Mm-hmm. Πρέπει να αποφασίσει σύσσωμη η ελληνική πολιτεία να καταλάβει ότι η βία είναι άλλο πράγμα, η πολιτική είναι άλλο πράγμα, το ποδόσφαιρο είναι άλλο πράγμα και να τελειώνει με αυτά τα φαινόμενα. Εσένα τα μέτρα πώς σου ακούστηκαν, όχι εσένα προσωπικά, δηλαδή και σε τι είσαι έπραξε, τι σχόλια για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες, δηλαδή δύο μήνες και κλεισμένων των θυρών οι αγώνες στη Super League 1. Να σου πω εγώ τη δική μου πρώτα αίσθηση. Το θυμικό μου ικανοποιήθηκε. Δεν ξέρω αν θα είναι αποτελεσματικά. Το θυμικό μου ικανοποιήθηκε. Είπα Aishiktir, έτσι το είπα γιατί και στην Τουρκία συμβαίνουν τα ίδια. Ναι. Στην Τουρκία όμως, Αντρέα.
Το βάλαν λουκέτο επαόριστο. Ναι, εντάξει. Δεν τους είπανε δύο μήνες. Το θυμικό μου πάντως ικανοποιήθηκε. Είπα ότι έστω και αυτό θα ταρακουνήσει κάποιος. Απ' την άλλη μεριά όμως, νομίζω ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι το παράδειγμα που δίνουν οι παράγοντες των ομάδων. Όταν βλέπεις ότι με το που σφυρίζει ο διαιτητής στη γραμμή έχει κατέβει σε χρόνο ντε-τε ο Μαρινάκης με τον Καραπαπά ή μπαίνει στο γήπεδο ο Μπέος, καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί... Έχουμε και την παρέτηση, Μαρινάκη. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι ο φίλαθλος δεν μπορεί να είναι ψυχρεμότερος αυτών των ανθρώπων. Ναι. Αυτοί την ώρα δίνουν ένα έναυσμα. Όταν κατεβαίνει δηλαδή ολόκληρος εφοπλιστής, ο μεγαλύτερος οικονομικός παράγων της χώρας, για ένα offside, κατεβαίνει όλα τα σκαλιά του Καραϊσκάκη και βρίσκεται σε 30 δευτερόλεπτα στη γραμμή μαζί με τον άλλον, τον τρία δωμάτια και κουζίνα σε όγκο σύμβουλό του και κουράνε το χέρι στο διαιτητή, τι θα κάνει ο φίλαθλος από πάνω? Βράζει κι αυτός. Λοιπόν, κάποια στιγμή να καταλάβουμε τι μήνυμα στέλνουμε προς τους άλλους, στο κάτω-κάτω της γραφής, ας πάνε οι ίδιοι παράγοντες. Ο κύριος Μαρινάκης έχει και μια ομάδα στην Πορτογαλία, έχει και μια ομάδα στην Αγγλία. Ας πάνε κατεβεί εκεί στη γραμμή. Με το θα σφυρίξω. Αφού ξέρει, εκεί δεν γίνονται, το ξέρει καλά. Γραμμή. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα, το είπα και την άλλη φορά. Να αντιγράφουμε. Αν δεν μπορούμε να φανταστούμε κάτι δικό μας. Ας αντιγράψουμε το έτοιμο, είναι έτοιμο. Δεν χρειάζεται να σκεφτούμε κάτι. Είναι έτοιμο. Και επειδή πρέπει πως αισθάνομαι μέτρα, θα θυμίσω το εξής. Εγώ διαβάζω τώρα τρεις μέρες που έγιναν αυτά τα επεισόδια στον αγώνα βόλεϊ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, ναι, στα social media, η πλειοψηφία να λέει να θυμάται τη Θάτσερ. Έτσι η Θάτσερ, αλλιώς η Θάτσερ, η Θάτσερ έχει μόνο guts, οι άντρες δεν έχουν και διάφορα τέτοια. Ωραία. Αυτό είναι ένα μίνι Θάτσερ που έκανε χθες ο Μητσοτάκης. Πολύ μίνι όμως Θάτσερ. Ναι, πάρα πολύ μίνι. Δεν ξέρω πώς θα τα αποδώσει. Αλλά κοίταξε να δεις. Τώρα φωτίζεται και όλη η ιδιαιτερότητα του πλέγματος μέσα μαζικής ενημέρωσης, ποδόσφαιρο, επιχειρήν. Mm-hmm. Δηλαδή, σήμερα το πρωί και νομίζω και αυτή την ώρα, κανένας δεν ξέρει αν αυτά που ακούγονται από δημοσιογραφικής πλευράς μέσα από ορισμένα κανάλια ή που διαβάζονται σε ορισμένες εφημερίδες είναι η ελεύθερη σκέψη κάποιων ανθρώπων, έτσι, ή είναι η φωνή που προσφέρεται για να υπερασπιστεί τα συμφέροντα του ανθρώπου που έχει το μέσο μαζικής ενημέρωσης και εκτός από το μέσο μαζικής ενημέρωσης έχει τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ, διότι έτσι είναι κατανεμημένα τα πράγματα. Έτσι, είναι όλο μπλεγμένο. Όλο είναι μπλεγμένο μεταξύ. Έχει ένα ιδιοκτήτη που έχει και τόσα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Παναθηναϊκός έχει ένα ιδιοκτήτη που έχει τόσα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η ΑΕΚ έχει έναν ιδιοκτήτη που εμπλέκεται σε τόσα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο ΠΑΟΚ έχει έναν ιδιοκτήτη που εμπλέκεται σε τόσα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Άρα, οτιδήποτε ακούμε αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ ωραία συνηγορία υπέρ κάποιων. Αλλά δεν ξέρουμε αν είναι συνηγορία η οποία οφείλεται στην ανάγκη κάποιου δημοσιογράφου να εκφραστεί ελεύθερα ή στο ότι δανείζει τη φωνή του και τη σκέψη του για να εκφραστούν τα συμφέροντα κάποιου άλλου. Στην πολιτική δεν συμβαίνει τόσο πολύ. Στο ποδόσφαιρο περισσότερο. Και για να κλείσουμε με αυτό, γιατί ανακοινώθηκε και πριν από λίγο, την παρέτηση Μαρινάκη από πρόεδρο της Super League, έτσι μετά από πρόταση μομφής που κατέθεσαν στο πρόσωπό του οι άλλες ομάδες. Τώρα, τι άλλες εξελίξεις θα σημαίνει αυτό, Ανδρέα, εγώ δεν ξέρω. Ναι, τίποτα. Ήταν πρόταση μομφής η οποία έχει υποβληθεί από χθες και ήταν προφανές ότι κάποια στιγμή θα γινόταν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανδρέα. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα. Πάμε τώρα εμείς, κυρίες και κύριοι, σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγο. Εδώ και πάλι μαζί σας, κυρίες και κύριοι, πάμε να συνεχίσουμε με την επικαιρότητα και πάμε σε αυτό το σημείο στην Καρδίτσα, εκεί για να υποδεχθούμε τον νεοεκλεγέντα Δήμαρχο Παλαμά, τον κύριο Σωκράτη Δασκαλόπουλο. Κύριε Δασκαλόπουλε, καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε.
Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να σας ενημερώσω ότι δεν ακούω πολύ καλά, δεν σας ακούω. Δεν με ακούτε εσείς καλά τώρα? Όχι, πολύ λίγο. Θα προσπαθήσουν από το κοντρόλ να σας δώσουν λίγο περισσότερο ήχο. Ναι, ναι. Για να με ακούτε καλύτερα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, είχαμε την τελευταία επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Έγιναν κάποιες ανακοινώσεις σχετικά με τα χωριά εκείνα τα οποία δεν είναι ακόμη κατοικήσιμα μετά από τις πλημμύρες. Έχει μπει πια και έχει ανοίξει αρκετά το θέμα της μετεγκατάστασης περιοχών. Τώρα, με όλο αυτό και εσείς ασχοληθήκατε σε μια ειδική σύσκεψη που έγινε στον Παλαμά. Ήταν εκπρόσωποι από αυτές τις περιοχές, είπαν τι πιστεύουν, είπαν τις προτάσεις τους, γιατί είναι ένα θέμα που θα χειριστείτε εσείς τώρα στη Νέα Θητεία, κύριε Δασκαλόπουλε. Βεβαίως. Έχουμε λίγο δυσκολία με τον ήχο, δεν ξέρω αν ακούμε, με ακούτε? Εμείς σας ακούμε καλά, αν έχετε ακούσει την ερώτηση. Ωραία, την έχω ακούσει, είναι λίγο δύσκολα, την έχω ακούσει. Κοιτάξτε, το θέμα έχει ως εξής. Έχει επισκεφθεί ο Πρωθυπουργός τη μεταμόρφωση προ τετραημέρου. Ναι. Πέντε μέρες πόσο ήταν τώρα. Βρισκόμαστε στο εξής. Το θέμα με την κατάσταση της μεταμορφώσεως πρώτα. Έχει διαμορφωθεί μια κατάσταση. Και ακολουθεί ο βλοχός. Θα πρέπει πρώτα να γνωρίζουμε ότι τα θέματα είναι πολυεπίπεδα και η προσπάθεια αυτή είναι μια διαδαλώδης μορφή που έχει και παράπλευρα προβλήματα. Προς τιμήν το κύριο Πρωθυπουργός ήρθε και δήλωσε ότι δεν υπάρχει θέμα απολωτρίωσης, ότι η μετεγκατάσταση θα γίνει και το κράτος θα επιληθεί ώστε να γίνουν νέες οικίες σε χώρο τον οποίο θα διαλέξουμε εμείς ως Δημοτική Αρχή. Τον έχουμε ήδη διαλέξει, υπάρχει ο χώρος, είναι καλός ο χώρος. Εμείς ως Δημοτική Αρχή βεβαίως θα είμαστε αρρωγοί σε ό,τι αποφασίσουν οι κάτοικοι του βλοχού και της μεταμορφώσεως. Ό,τι και να αποφασίσουμε εμείς θα είμαστε δίπλα τους, φυσικά και θα παραχωρήσουμε μέρος αν χρειαστούν. Επίσης, προς τιμήν του ο κύριος Πρωθυπουργός ανήγγελε και λεπτομέρειες με τους συνεργάτες τους, οποίους ήταν εκεί, πώς θα είναι οι κατοικίες, πόσα τετραγωνικά μέτρα θα είναι και σε ποιους θα δοθούν. Υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο εμείς θα πρέπει να το συζητήσουμε με την πολιτεία για να λάβουμε τις απαραίτητες αποφάσεις. Είναι το ζήτημα των β' κατοικιών. Επειδή ειδικά στο βλοχό οι β' κατοικίες είναι γύρω στο 30 με 40%, είναι 70 κατοικίες, είναι 30-40% των κατοίκων. Αυτοί, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα πάρουν ένα σπίτι ως αποζημίωση, αλλά ούτε θα αποζημιωθούν. Και καταλαβαίνετε ότι αυτοί είναι μετέωροι. Λοιπόν, το πιο δίκαιο θα ήταν να αποζημιωθούν, τέλος πάντων, για τις επισκευές στις οικίες τους, τις Β, εφόσον δεν παίρνουν σπίτι, και νομίζω ότι θα βρισκόμαστε σε έναν καλό δρόμο. Άρα, ο προβληματισμός υπάρχει, αν καταλαβαίνω σωστά, για εκείνους που δεν θα πάνε στο νέο οικισμό, αλλά θα παραμείνουν στο χωριό των Ρωμανικών. Ναι, ως β' κατοικίες. Όλες οι κατοικίες θα παραμείνουν ως β' κατοικίες. Τα υπάρχοντα, τα αγροτιμάχια, τα χωράφια, τα μηχανήματα, τα οικόπεδα, δηλαδή όλα εκεί θα παραμείνουν ως έχουν. Μπορούν να τις χρησιμοποιούν ως β' οικίες. Οι α' κατοικίες, ναι, θα είναι στον Παλαμά. Άρα τι είναι εκείνο δηλαδή που τους... Τι συζητάτε, τι είναι εκείνο που τους προβληματίζει? Κοιτάξτε, τώρα συζητάμε ότι οι β' κατοικίες, ναι, οι β' κατοικίες αυτή τη στιγμή, ναι, δεν έχουμε ακόμα το σαφηνίτη με την πολιτεία τι θα γίνει. Δηλαδή δεν παίρνουν κατοικία, φυσικά γιατί είναι β' κατοικίες, αλλά δεν παίρνουν και αποζημίωση. Όπως καταλαβαίνετε πρέπει να αποζημιωθούν. Γιατί μένουν μετέωροι. Αυτό είναι το πρόβλημα στην ουσία. Μετά επαφίεται στους κατοίκους το τι θα γίνει. Καταλαβαίνετε τώρα ότι είναι δύσκολο να συμφωνήσουν όλοι μαζί και φυσικά δεν θέλουμε επουδενή ούτε οι πατρογονικές εστίες να εγκαταληφθούν, ούτε τα χωριά να εγκαταληφθούν. Αλλά τη στιγμή που δίνεται δυνατότητα για ένα τέτοιο άλμα, το οποίο θα συνεισφέρει και στην οικονομία της ευρύτερης περιοχής, γιατί καταλαβαίνετε ότι αν θα χτιστούν 200 οικίες, ότι η οικονομία θα έχει μια μεγάλη άνοδο εδώ στον τόπο μας, πέρα από τα επαγγέλματα τα οποία θα ασχοληθούν,
είναι και για τους κατοίκους, αυτό ευχής έργων. Αλλά θα πρέπει όμως και αυτοί που δεν αποζημιώνονται και δεν έχουν αλφα κατοικία εκεί και έχουν τα υπάρχοντά τους, έχουν τις β' κατοικίες και αυτά, να αποζημιωθούν τουλάχιστον γι' αυτό. Εσείς τώρα, γιατί η αλήθεια είναι ότι παραλαμβάνετε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, έτσι, θα αναλάβετε για τη νέα θητεία, αλλά είναι αυτό που λέμε ότι άλλα σχεδιάζουμε και άλλα βγαίνουν μπροστά. Καταλαβαίνουμε ότι δίνεται προτεραιότητα στους ανθρώπους, δίνεται προτεραιότητα στις οικογένειες για να, αυτό το βασικότερο, να βρουν δηλαδή τη στέγη που πρέπει. Τι άλλο είναι μπροστά σας, κύριε Δασκαλόπουλε, το οποίο πρέπει να διαχειριστείτε, γιατί είναι πολλά τα προβλήματα. Ναι, βέβαια. Αναλαμβάνω ένα Δήμο ο οποίος είναι στη χειρότερη κατάσταση από ό,τι ήταν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δυστυχώς, μέχρι στιγμής τώρα, λόγω της αλλαγής της ηγεσίας στο Δήμο, δεν έχουν γίνει και πολλά πράγματα. Από 1η Ιανουαρίου πρέπει εμείς να κάνουμε διάφορες μελέτες και αιτήσεις. Το πρώτο που επήγει είναι πέρα από τα αναχώματα που πρέπει να ξαναγίνουν για την ασφάλεια των κατοίκων. Εμείς ως Δημοτική Αρχή πρέπει να εξασφαλίσουμε και το μέλλον, το οικονομικό μέλλον του τόπου. Το οικονομικό μέλλον του τόπου είναι η άρνηση. Όλα τα παρόχθα είναι κατεστραμμένα, όλα τα αντιλιοστάσια είναι κατεστραμμένα, οι γεωτρήσεις είναι κατεστραμμένες, τα κανάλια θέλουν καθάρισμα. Καταλαβαίνετε και η αγροτική οτοπία είναι εντελώς κατεστραμμένη. Καταλαβαίνετε ότι αυτά πρόκειται για προβλήματα τεράστια που αν δεν τα επιληφθούμε σε βάθος 3-4 μηνών από τώρα, στην αδερφική περίοδος που ξεκινάει από τον Απρίλιο και μετά, θα είναι μια καταστροφή. Θα είναι μια καταστροφή γιατί αν δεν μπορέσουμε να ποτίσουμε, καταλαβαίνετε ότι δεν θα έχουμε οικονομικό γίγνεσθε στον τόπο μας. Και από εκεί πρέπει να ξεκινήσω. Εκεί είναι τα πρώτα. Τώρα δηλαδή μας λέτε ότι είναι μια νεκρή περίοδος εξαιτίας της αλλαγής της Δημοτικής Αρχής. Δηλαδή τώρα δεν κινούνται διαδικασίες σε αυτή τη χρονική περίοδο. Δυστυχώς όχι όσες θα έπρεπε. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Αυτό θα κάνει εσάς να τρέχετε μετά σε αγώνες ταχύτητας. Βεβαίως. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο και πρέπει να τα βγάλουμε πέρα για το καλό του τόπου μας, γιατί η αδερφική περίοδος, όπως είπαμε, ξεκινάει. Θα πρέπει οι αγρότες μας να καλλιεργήσουν και να ποτίσουν, γιατί εδώ είμαστε Δήμος και πρέπει να παραμείνουμε Δήμος. Γιατί αν δεν καταφέρουμε να σταθούμε οικονομικά στα πόδια μετά από αυτή τη μεγάλη καταστροφή, καταλαβαίνετε ότι στην επόμενη εκλογική περίοδο εδώ θα ψάχνουμε για κοινοτάρχη και για δήμαρχο. Θα είναι τέτοια η μείωση του πληθυσμού. Η πολιτεία θα πρέπει να σκύψει επάνω στο πρόβλημα, το οποίο είναι βαθύτατο. Από τα σπίτια που είναι κατεστραμμένα, ότι πρέπει γρήγορα να βγουν αποζημιώσεις, ότι πρέπει να καθαριστούν τα σπίτια τα παλιά που είναι πεσμένα, άδειες οικοδομών οι οποίες δεν βγαίνουν εδώ στον Παλαμά, θα πρέπει αυτό το θέμα να λυθεί πάρα αυτά, έστω κατά παρέκκληση, που δεν είναι έτσι, αλλά έστω κατά παρέκκληση θα έπρεπε να λυθεί, γιατί πρέπει να χτίσουμε και σπίτια εδώ που έχουν γκρεμιστεί. Είναι προβλήματα τα οποία ταλανίζουν τον τόπο μας από πολλά χρόνια, ειδικά από το 2017 δεν μπορούμε να χτίσουμε άδειες οικοδομών και νομίζω ότι αυτά τα προβλήματα πρέπει να λυθούν πολύ γρήγορα. Λοιπόν, τα προβλήματά μας είναι οικονομικά πρώτον, οικονομική στήση. Πρέπει να λυθεί το αρδευτικό, πρέπει να λυθεί η καθημερινότητα, τα σπίτια των ανθρώπων και φυσικά είναι χωριά που έχουν καταστραφεί όλος καιρός, τα οποία κρίζουν με την κατάσταση και αποζημιώσεις. Είναι πολύ μεγάλα τα προβλήματα, όπως καταλαβαίνετε, και πολύ δύσκολα για να λυθούν μέσα σε βάθος 3-4 μηνών. Έχετε πολλή δουλειά μπροστά σας. Σας ευχόμαστε καλή δύναμη, κύριε Δήμαρχε, και εσείς να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε τώρα να περάσουμε σε διαφημίσεις. Ναι, ωραία. Πάμε σε ένα πολύ πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, για το επόμενο θέμα, για να δούμε τι εξελίξεις έχουμε γύρω από την τραγωδία των Τεμπών. Εδώ και πάλι μαζί σας, κυρίες και κύριοι, και τώρα πάμε σε αυτό το σημείο, όπως ήδη σας είπαμε, να δούμε τι εξελίξεις έχουμε σχετικά με την τραγωδία των Τεμπών, γιατί έχει κατατεθεί μία συμπληρωματική μήνυση γύρω από το ζήτημα
του μπαζώματος και μάλιστα με πολύ γρήγορες διαδικασίες από τη στιγμή που έγινε το δυστύχημα, του σημείου στο οποίο σημειώθηκε αυτή η τραγωδία. Είναι εδώ μαζί μας τηλεφωνικά και τον καλωσορίζουμε, τον ο δικηγόρος, ο κύριος Γιώργος Ηλιόπουλος, ο οποίος μαζί με συναδέλφους του δικηγόρου ασχολείται με την υπόθεση εκτενώς και μάλιστα είναι και συγγενής τραυματία που ήταν σε αυτό το μεγάλο δυστύχημα. Κύριε Ηλιόπουλε, καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Γεια σας και σε εσάς και στους ακροατές σας ή θεατές, τηλεθεατές. Είναι μέσω τηλεοπτικό, έτσι. Ναι. Ναι, να είστε καλά κύριε Ηλιόπουλε, ευχαριστούμε. Λοιπόν, έχει κατατεθεί μία συμπληρωματική μήνυση, η οποία αυτή τη φορά, σε αντίθεση με την πρώτη, δεν στρέφεται κατά παντός υπευθύνου, αλλά είναι ονομαστική, ονομάζει τα πρόσωπα. Είχα η αρχική μήνυση, ήταν η μεγάλη μήνυση που αφορά και το κυρίως έγκλημα, που ήταν αυτό που οδήγησε στην τραγωδία, αλλά και όσα γίνανε αμέσως μετά, τότε για τα όσα γίνανε αμέσως μετά, πέρα από το ότι ήταν εντελώς παράνομα, δεν γνωρίζαμε τίποτα άλλο. Δεν γνωρίζαμε λεπτομέρειες, δεν γνωρίζαμε τα πρόσωπα που είχαν εμπλακεί. Υπήρχε μία πληροφορία, η οποία δεν ήταν διασταυρωμένη, δεν ήταν επιβεβαιωμένη, ότι ο φυσικός αυτουργός του εγκλήματος της αλλίωσης στοιχείων ήταν ο Περιφερειάρχης της Αλίας, ο κύριος Αγοραστός. Αλλά υπό ποιες συνθήκες είχε αποφασίσει να κάνει αυτό το οποίο έκανε. Ποιοι είχαν συνεργήσει μαζί του, ποιοι συναποφάσισαν και τι ακριβώς επιδίωκαν, δεν είχε τότε από καμία άποψη από σαφινιστή. Ήταν μια εικόνα που είχαμε παρακολουθήσει από τους τηλεοπτικούς δέκτες. Όπως θυμόσαστε, ότι κάποιοι εκεί έχουν επέμβει με βαρέα μηχανήματα, μετακινούν μεγάλα και μικρά αντικείμενα, αλλά ούτε υπό ποιες συνθήκες, ούτε πού ακριβώς οδηγήθηκαν αυτά, γνωρίζαμε. Όταν λοιπόν ο ίδιος ο κ. Αγοραστός, απαντώντας σε εξώδικο τον Αύγουστο, αποκάλυψε τις ιδιότητες και το πρόσχημα κάτω από το οποίο έδρασαν οι υπόλοιποι μαζί του, κατατέθηκε μια μηνυτήρια αναφορά, η οποία επίσης είχε κάποια οριστεία. Συμπληρώνοντας λοιπόν την αρχική μήνυση, και επειδή τέθηκε αυτό το ζήτημα και στην προανακτική εξεταστική επιτροπή, αποφασίσαμε ό,τι έλεγε ο κύριος Αγοραστός να το κοινολογήσουμε στην εισαγγελία και να πούμε ότι εκείνο το καταγνώστον θα πρέπει να διευκρινιστεί με βάση τα στοιχεία που εγγράφος, σχεδόν αξία δημοσιογράφη για αυτό το εξώδικο του κύριου Αγοραστή, γιατί το υπογράφος περιφερειάρχης. Λέει ότι εγώ μετήχα σε μια επιτροπή η οποία συγκροτήθηκε με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και ήταν το όργανο που αποφάσισε να γίνει ό,τι έγινε. Μάλιστα. Η συνεδριάση του γίνεται την επόμενη μέρα. Μόνο που όλοι γνώριζαν ότι τόσο αυτή η εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας δεν προέβλεπε τέτοια δράση, γιατί το μόνο που προβλέπει είναι τη μεταφορά ζωντανών και νεκρών. Θυμίζω ότι στους νεκρούς δεν έγινε αυτό που έπρεπε, γιατί το ότι βρίσκονται ακόμα ανθρώπινα λείψανα με μία αγνοούμενη σημαίνει ότι υπήρξε υπερβολική βιασύνη να γίνει αυτή η παρανομία. Και ενώ είχαν ήδη προσφερθεί, οι μοναδικοί μπορούσαν να βοηθήσουν, δηλαδή η ομάδα Ανούμπης που έχει εκπαιδευμένους χείλους για να μπορούν να βρουν ανθρώπινα λείψανα, DNA, βιολογικό υλικό. Αυτοί και τώρα βοηθούν στην ανέβρεση αυτών που έχετε προφανώς πληροφορηθεί, ότι ανακαλύπτονται στο κουλούρι. Και για τα οποία ο Άριος Πάγος, μάλλον άκομψα, αναφέρθηκε στο μέγεθος και όχι στην ουσία του θέματος, ότι ακόμη και μια τρίχα μπορεί να οδηγεί σε ταυτοποίηση νεκρού και από αγνοούμενος να γίνει πλέον θανόν. Κάτι πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Και για λόγους ηθικής τάξης και για λόγους νομικούς. Δηλαδή. Να κλείσω λέγοντας. Ναι. Ότι κατά παραβίαση του άρθρου 239 και του άρθρου 251 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας επενέβησαν αναρμόδιοι στον χώρο του εγκλήματος. Οι δικαστικές αρχές του πρώτου δεκαημέρου δυστυχώς δεν τον διασφάλισαν όπως είχαν καθήκον σύμφωνα με τα αφράγματα. Αλλά υπήρχε και ο νόμος για τη διερεύνηση αεροπορικών και συνδρομικών δυστυχημάτων που στο άρθρο 21 έλεγε ακριβώς τι πρέπει να γίνει και τι να μην γίνει. Λέει δηλαδή ότι τα πάντα πρέπει να μείνουν στη θέση τους. Γιατί διαφορετικά δεν μπορούν οι πραγματογνώμονες να βγάλουν συμπεράσματα ασφαλή. Αυτή τη στιγμή όλα τα στοιχεία ή κάποια από αυτά, δεν υπάρχει κάτι στη δικογραφία που να μας λέει ποιοι ακριβώς άλλοι εκτός από αυτά που μας λέει ο κ. Αγοραστός μετήχαν,
αν υπήρχε κάποια τεχνική έκθεση που προέβλεπε τη διαχείριση, πώς εγκρίθηκαν τα κονδύλια αυτά, πώς επελέγει ο χώρος που ανήκει στον ΟΣΕ, που είναι υπόλογος και ήδη έχει κινηθεί ποινική δίωξη εναντίον του τότε υπεύθυνου διευθύνοντα συμβούλου. Άρα ήταν εντελώς ακατάλληλος ο χώρος αυτός. Και βέβαια, γιατί αντιμετωπίστηκαν αυτά τα στοιχεία και πιστήρια που ήταν πολύτιμα για την εξαγωγή συμπερασμάτων ως απορρίμματα και σκουπίδια. Διότι αν επισκεφτείτε το χώρο θα δείτε ότι όλα αυτά έχουν γίνει ένα μείγμα από λάσπη, από ανθρώπινα λείψανα και συντρίμια που είναι ανεπίτρεπτο για οποιαδήποτε αντίληψη πολιτισμού. Δεν λέω για τον κώδικα ποινικής δικονομίας και ότι άλλο νομοθέτημα υπάρχει. Είναι έλλειψη ευαισθησίας πάνω απ' όλα ανθρώπινης. Και βέβαια όλα τα υπόλοιπα είναι σε συνάρτηση αυτού. Δεν σέβονται αυτοί που το κάνανε απολύτως τίποτα. Ούτε το Σύνταγμα, ούτε τους νόμους, ούτε τον ανθρώπινο πόνο. Και πρέπει να μας εξηγήσουν για ποιο λόγο το κάνανε. Και εκφράστηκαν με αυτό το ασεβή από κάθε άποψη τρόπο. Αυτά όλα πια θα φανούν όσο προχωράει η δικαστική έρευνα. Για ποιο λόγο το έκαναν και τόσο βεβαιασμένα και παρά τα όσα σαφώς η νομοθεσία προβλέπει γύρω από αυτά τα μεγάλα στοιχήματα. Και το Σύνταγμα, η διάκριση των εκκλησιών. Και το Σύνταγμα. Η δικαιοσύνη μόνο έχει λόγο σε αυτά. Το εγγυήθηκε υποτίθεται ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και την ίδια μέρα το επιτελικό κράτος έκανε άλλα. Πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Πού απέβλεπαν αυτές τις ενέργειες. Γιατί αυτή τη στιγμή το κύριο ερώτημα που δεν γνωρίζουμε αν θα απαντηθεί, γιατί όποιες χημικές ουσίες είχαν διαρρεύσει στο περιβάλλον με αυτόν τον τρόπο σχεδόν εξαφανίστηκαν, είναι τι προκάλεσε την έκρηξη και τη φωτιά. Το ότι δεν λειτουργούσε τίποτα από τα συστήματα ασφαλείας το γνωρίζουμε, έχει αποδειχθεί πλέον. Άσχετα αν μιλούν κάποιοι για πολιτικές ευθύνες, ενώ είναι ξεκάθαρα και ποινικές. Κύριε Ηλιόπουλε, να σας ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, αν τα συντρίμια, τα πιστήρια, τα στοιχεία είχαν παραμείνει στο σημείο για το χρόνο που έπρεπε, για όσο χρόνο έπρεπε, και είχαν ελεγχθεί από ειδικούς πραγματογνώμονες, θα μπορούσε να είχαμε και απάντηση ως προς αυτό, το τι προκάλεσε. Φυσικά και θα ήταν ασφαλής, γιατί σήμερα οποιαδήποτε απάντηση δοθεί, ναι, θα είναι έολη. Όταν δεν, γι' αυτό ο χώρος διατηρείται στην αρχική του κατάσταση και περιφρουρείται ως κόριο οφθαλμού, γιατί κάθε στοιχείο πρέπει να βρεθεί στο χώρο που κατέληξε αμέσως μετά το συμβάν. Αν μεταφερθεί οπουδήποτε αλλού, καταρχήν δεν ξέρουμε αν μεταφέρθηκαν όλο σε αυτό το χώρο που τώρα βρίσκονται ή θα έγινε κάποια διαλογή. Έτσι. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο, σας λέω, που να λέει ποιος έδρασε συγκεκριμένα εκτός από την αποκάλυψη αγοράς του και με ποια διαδικασία αποφάσισε να το κάνει. Ναι. Με τι είχαν συνεργεία, με τι είχαν βαρέα μηχανήματα, αυτά όλα ποιος τα σχεδίασαν για να συμβούν. Ενώ έπρεπε, κυρίως αφού ο σιδηρόδρομος το ξέρετε ότι ένα μήνα μετά λειτουργήσε. Δεν υπήρχε λοιπόν κάποια βιασύνη. Και αυτό που λέει ο κύριος αγοραστός σε διάφορους δημοσιογράφους ότι το έκανε γιατί υπήρχε αγωγός πρίθεν, δεν ξέρω καν αν υπάρχει, ή ότι έπρεπε να πατήσουν οι γερανοί για να λειτουργήσει, να μπορέσουν να μην υπάρξει καθίζηση του εδάφους κλπ. Μα για να μεταφερθούν αυτά που μεταφέρθηκαν και να γίνει το γνωστό μπάζωμα αυτό, δηλαδή με τα χαλίκια που υποτίθεται πάνω σε αυτά θα πατούσαν τα βαρέα μηχανήματα. Ναι. Ήδη μετακινήθηκαν τα βαγόνια, οι μηχανές κλπ. Πώς πάτησαν λοιπόν πριν επιστρωθεί με χαλίκι και δεν βούλιαξαν όπως μας λέει. Δηλαδή φύγουμε την κοινή λογική με αυτές τις ανοησίες. Εδώ μας λέτε ότι δεν έχετε απάντηση σε τίποτα γύρω από αυτό. Ούτε γιατί γύρω από την έκρηξη και τη φωτιά δεν μπορεί να δοθούν πιστικές, ολοκληρωμένες, τεκμηριωμένες απαντήσεις, γιατί ό,τι είχε διαρρεύσει στο χώρο, σας λέω, το ξύσαν μέχρι και το χώμα και το μετέφεραν σε μια θέση κάποια χιλιόμετρα μακριά. Και μετά έπεσε αυτό το χαλίκι με κάποιο πονίαμα από κάτω. Δηλαδή ναι, εκεί στο χώρο που κατέληξαν και εξεψύχησαν οι άνθρωποι δεν υπάρχει πλέον τίποτα που να έχει σχέση με το φυσικό έδαφος. Και έπεσε αυτό το χαλίκι, μπήκε το εκκλησάκι για να μην μπορεί κανένας να είναι σίγουρο για το τι έχει συμβεί. Μάλιστα. Αυτά... Όλη αυτή λοιπόν η μεθόδευση φύγει την προσωπικότητα καθενός μας. Γιατί όταν δεν τηρούνται οι νόμοι και το Σύνταγμα, δεν σεβόμαστε τον πολίτη, δεν σεβόμαστε τις βασικές αρχές της του δημοκρατικού μας πολιτεύματος. Επομένως, προχωρήσατε σε αυτή την συμπληρωματική μήνυση μετά τα στοιχεία, όπως μας είπατε, τα πρόσωπα κίνηση, που προέκυψαν, ναι, από την απάντηση που έδωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κ. Αγοραστός, στο εξώδικο που έλαβε, σωστά? Ναι, ακριβώς. Θέλω να ρωτήσω, με την ίδια διαδικασία, με τη μορφή ενός εξωδίκου ή οτιδήποτε άλλο, θα μπορούσατε να έχετε και απαντήσεις από τα υπόλοιπα μέλη αυτής της επιτροπής που σύμφωνα με τον κύριο Αγοραστό έδωσαν την εντολή να απομακρυνθούν? Έχει ζητηθεί καταρχήν από την προανακριτική, από την εξεταστική επιτροπή και από τον ανακριτή να ζητήσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων αυτού του οργάνου.
που συγκροτήθηκε με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Καταρχήν δεν έχει ερωτηθεί ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, δεν είχε καμία δήλωση, ενώ αυτή η εκύκλειος, αυτό ακριβώς λέει ότι όταν ολοκληρωθούν οι όποιες επεμβάσεις, ναι, πρέπει να δοθεί μια συνέντευξη τύπου, η οποία δεν δόθηκε ποτέ. Προβλέπετε και αυτό δηλαδή? Βεβαίως προβλέπετε. Αν το δείτε το νομοθέτημα αυτό, ή νομίζω λέγεται σχέδιο διαχείρισης ανθρώπινων απολειών, είναι η τέταρτη εκδοχή του, ΣΔΑΑ δηλαδή, αν θα το ψάξετε και στο διαδίκτυο, έτσι ακριβώς. Προβλέπει αυτό, ότι εκτός από τη συλλογή των νεκρών και ζωντανών, πρέπει να ενημερωθεί ο τύπος, πρέπει να ενημερωθούν οι πολίτες για το τι έχει συμβεί. Δεν υπήρχε καμία τέτοια ενημέρωση. Και αυτό δημιουργεί ακόμη πιο σκοτεινή εικόνα για ό,τι έχει συμβεί. Δηλαδή, ακόμα και το νομοθέτημα που υποτίθεται ότι τους ενεργοποίησε, δεν το τηρούν. Έτσι. Δεν είναι επομένως θέμα συνωμοσιολογίας, είναι θέμα ουσίας. Για ποιον λόγο ακριβώς δεν τηρήθηκε ο νόμος και το Σύνταγμα από καμία άποψη? Και βέβαια ήταν θέμα συμβολικό το να αναλάβει ο κύριος Πλεύρης τις ευθύνες του, και εφόσον μετήχε σε μια διαδικασία απόκρυψης της αλήθειας, δεν μπορεί να μετέχει σε μια επιτροπή που επιδιώκει ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή την αποκάλυψη της αλήθειας. Πρέπει να αντιληφθούν τουλάχιστον κάποια προσχήματα. Δεν ήταν θέμα λοιπόν κολλήματος άλλου τύπου, γιατί τέτοιο δεν υπάρχει αυτό το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Επομένως, ό,τι έγινε την κυρία Κωνσταντοπούλου δεν είχε νομική βάση. Είπαμε όμως ότι είναι θέμα ηθικής τάξης. Να μην κοροϊδευόμαστε. Ένας ο οποίος συμμετείχε σε κάτι που δημιούργησε πρόβλημα στην αποκάλυψη της αλήθειας δεν μπορεί να μετέχει στην ανάδειξή της. Είναι σαν να υπάρχει εμπεγμός. Σαν να κοροϊδευόμαστε. Δεν αρνήθηκε λοιπόν, ναι, ότι είχε αυτό το ρόλο. Ναι. Τώρα έχετε την προσδοκία, όλοι σας έχετε την προσδοκία ότι θα πάρετε τις απαντήσεις που πρέπει να πάρετε μέσα από αυτό. Το ερώτημα πρέπει να το κάνετε στον εαυτό σας και σε όλους τους τηλεθεατές και σε κάθε Έλληνα. Αν πιστέψουμε ότι έχουμε δικαιώματα και πρέπει να τα διεκδικούμε, βεβαίως και είμαι αισιόδοξος. Αλλά πρέπει να γίνει κοινή εικόνα για όλους. Δεν είναι θέμα δικό μου ή κάποιων ανθρώπων που χάσαν τους δικούς τους. Έτσι. Είναι θέμα κάθε πολίτη. Έτσι. Να καταλάβουμε ποια είναι τα δικαιώματά μας και να αγωνιστούμε γι' αυτά. Γιατί είναι δικαίωμά μας να μαθαίνουμε την αλήθεια, και αυτό έχει αναλάβει σε τέτοια εγκλήματα η δικαστική εξουσία. Εννοείται. Κανένας άλλος. Εννοείται. Πολύ περισσότερο. Αυτοί λοιπόν που δεν τηρούν τον νόμο και το Σύνταγμα, αυτοί πρέπει να μας πούν γιατί το κάνουν και αν υπάρχει η οποιαδήποτε λογική καταλληλότητα σε ενός ανθρώπου να ασκεί την εκτελεστική εξουσία όταν δεν σέβεται το Σύνταγμα και το ρόλο της δικαστικής εξουσίας. Θεωρώ ότι είναι ακατάλληλος. Απόλυτα. Αυτό είναι ένα πραξικόπημα. Και τέτοιας απροσχημάτιστης έκφρασης εγώ δεν το περίμενα ποτέ ότι θα το δω. Γιατί έγινε μπροστά σχεδόν στις θηλεοπτικές κάμερες. Και μου κάνει εντύπωση που δεν έχουν αναρωτηθεί περισσότεροι για ποιο λόγο από την πρώτη στιγμή οι δικαστικές αρχές αλλά και κάθε Έλληνας δεν αγανάκτησε από αυτό που συνέβη. Σας ευχαριστώ. Κύριε Ηλιόπουλε, ναι, πραγματικά είστε συγκλονιστικός αυτά που λέτε. Ειλικρινά θα περιμένουμε με αγωνία να δούμε την εξέλιξη της υπόθεσης αυτής. Για οτιδήποτε χρειαστεί, εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, τώρα σε αυτό το σημείο, εμείς κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Τα λέμε και πάλι αύριο, γύρω στις 3, από όλους μας ευχές για ένα καλό απόγευμα. Γεια και χαρά.